Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ως το μένα δευτερό και το δύο να... πρέπει να μαστούμε. Αν κάποιος έχει κάποια απορία από την παρουσίαση προηγουμένως μέσα για το WordPress και θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτή, μπορούμε να το κάνουμε ευχαρίστως. Έτσι κι αλλιώς έχει λίγο και σχέση συνέχεια το ένα με το άλλο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια σήμερα να δούμε λίγο ορισμένα βήματα μέσω των οποίων κάποιος να μπορεί να καταλήξει να γράφει κώδικα για ένα theme του WordPress. Να γράφει δηλαδή κώδικα για ένα custom theme στο WordPress. Για όσους το γνωρίζουν, ουσιαστικά τα themes είναι το κομμάτι εκείνο του κώδικα του WordPress, το οποίο αναλαμβάνει να παρουσιάσει τις πληροφορίες οι οποίες είναι καταχωρημένες στο πακέτο, στη βάση δεδομένων, αναλαμβάνει να τις παρουσιάσει με ένα όμορφο design, στο front-end, στο browser, στο χρήστη. Έτσι, οπότε ο σκοπός μας σήμερα είναι να κόψουμε λίγο δρόμο, να βρούμε τις κατάλληλες διαδρομές, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε μια εγκατάσταση WordPress και να αρχίσουμε να γράφουμε κώδικα για να φτιάξουμε ένα θέμα για αυτή. Για να γίνει αυτό, η βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε καταρχάς ένα WordPress εγκατεστημένο, καθαρό, άδειο στην αρχική του κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, οι τρόποι για να το κάνουμε αυτό είναι καταρχάς να έχουμε ένα set από λογισμικά εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας, είτε αυτό είναι Linux, είτε αυτό είναι Windows. Απαραίτητο είναι να υπάρχει μια μηχανή που να τρέχει PHP, συνήθως είναι ο Apache ή ο Nginx. Να υπάρχει μια MySQL εγκατεστημένη και πάνω σε αυτά τα δύο να εγκαταστήσουμε ένα WordPress. Στα Windows συνήθως η πιο απλή τρόπη για να το κάνει κανείς αυτός και να το κάνει κανείς αυτό, υπάρχει και ο manual τρόπος, γιατί στα κανείς απευθείας τον Apache αυτόνομα, γιατί στα την PHP αυτόνομα, γιατί στα την MySQL αυτόνομα, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από χρήσιμα έτσι, εργαλεία τα οποία σε ένα εκτελέσιμο και σε ένα πακέτο διαχειριστούν όλα αυτά τα λειτουργικά μαζί. Λοιπόν, μερικά από τα πολύ γνωστά λογισμικά για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, για να έχετε έτσι μια εικόνα όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, είναι τούτο εδώ, το XAMPP, για παράδειγμα, το οποίο καθιστά Apache, MariaDB, ουσιαστικά είναι συμβατή 100% με την MySQL, PHP και Perl. Τέτοια προγράμματα όπως το XAMPP, διατυστήχως το MAMP, το WAMP, δεν είναι τυχαίες καταλήξεις έτσι αυτές, το ότι μοιάζουν μεταξύ τους, είναι για κάποιον ο οποίος θέλει να μπει λίγο περισσότερο στα βαθιά του πώς να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Δηλαδή, με ένα XAMPP και με ένα MAMP αυτό που θα καταφέρει είναι να έχει εγκατεστημένο MySQL, Apache και PHP, αλλά δεν θα έχει και έτοιμο εγκατεστημένο το WordPress. Παρ' όλα αυτά τα τρία πρώτα, MySQL, Apache και PHP, είναι προαπαιτούμενα για να μπορέσει να τρέξει το WordPress. Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια πώς θα καθιστούμε όλα αυτά το καθένα μαζί, γιατί θα φάμε όλο το χρόνο που έχουμε κάνοντας μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Οπότε, για μια ακόμη πιο γρήγορη λύση, όπου κανείς μπορεί με ένα κλικ να καταστήσει μέχρι και το WordPress στον υπολογιστή του,
προτείνω ένα πακετάκι όπως αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα, που θα ανοίξω τώρα, το WordPress Stack της Bitnami, είναι ένα εκτελέσιμο το οποίο διαθεστά απευθείας στον υπολογιστή μας Apache, MySQL, PHP και WordPress. Κατεβάζοντάς το δηλαδή κάποιος και τρέχοντάς το μετά από 10-15 λεπτά που θα έχει πάρει όλη αυτή η διαδικασία, έχει ένα φρεσκό εγκατεστημένο τελευταία σύγκρουση, καθαρό WordPress, το οποίο βέβαια δεν έχει μέσα τίποτα, αλλά είναι έτοιμο για να δουλέψει. Οπότε για να κάνουμε σήμερα τη δουλειά μας, θα προτείνω να χρησιμοποιήσουμε αυτό γιατί είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Αν κάποιος άλλος έχει άλλο τρόπο δικό του να έχει μια καθαρή εγκατάσταση WordPress εγκατεστημένη, ή θέλει να χρησιμοποιήσει Jamf, Mamp ή οτιδήποτε άλλο, ευχαρίστηκε να το κάνει. Αλλά το βασικό που χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Οπότε, υπάρχει WiFi διαθέσιμο για να μπείτε online από το laptop σας και να κατεβάσετε και να καταπλήσετε το συγκεκριμένο λογισμικό. Γενικά η κατάσταση είναι αρκετά καθαρή, δηλαδή μπορείς να το εγκαταστήσεις και μετά να το αποκαταστήσεις και να μην σου αφήσει την εμπειρία. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος φόβος αυτό, τουλάχιστον από την εμπειρία όπου το έχω δοκιμάσει. Οπότε το πρώτο πράγμα που σας προτείνω είναι να πάτε εδώ και να διαλέξετε τον installer ο οποίος θα εγκαταστήσει ουσιαστικά την τελευταία έκδοση όλων αυτών των λειτουργικών στον υπολογιστή σας. Για να μπορέσει κάποιος να... Εδώ μπορεί να πατήσει κάποιος no thanks, έτσι δεν έχει να κάνει και εγγραφές κτλ. Απλά κάνει για την διαφήμιση τους. Λοιπόν, για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει σε αυτό που θα κάνουμε σήμερα, χρειάζεται να εγκαταστήσει ή να έχει ήδη προεγκατεστημένο κάτι τέτοιο ή να το εγκαταστήσει αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε βήμα προς βήμα να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτό που θα κάνουμε δηλαδή είναι να φτιάξουμε μια καθαρή εγκατάσταση του WordPress, να κάνουμε μια περιήγηση στο τι έχει αυτή διαθέσιμο, πώς είναι τα αρχεία του WordPress τακτοποιημένα, πού θα βρούμε το κάθε τι που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να προηγηθούμε πάνω σε αυτή την εγκατάσταση. Και στη συνέχεια θα δούμε, αφού δούμε πώς λειτουργεί το file system του WordPress, θα πούμε λιγάκι τη βάση δεδομένων του και θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα theme από την αρχή. Το δίκτυο, εντάξει, τώρα αν πέσουμε όλοι μαζί πάνω του, φαντάζομαι θα καθυστερήσει λιγάκι, αλλά θα το βάλουμε να κατεβαίνει και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για ό,τι άλλο χρειάζεται εντωμεταξύ. Είναι πάντως κάτι απαραίτητο, γιατί για να κάνεις ένα WordPress theme, αναπόφευκτα πρέπει να έχεις ένα WordPress εγκατεστημένο online. Λοιπόν, για να δούμε. Εν τω μεταξύ μπορούμε να συνεχίσουμε, αφού το βάλουμε αυτό να κατεβαίνει, μπορούμε να συνεχίσουμε συζητώντας έτσι άλλα πράγματα. Ναι, όντως η ταχύτητα είναι... Θέλει 20 λεπτά. Είναι της... πόσο θέλει? Δηλαδή 22-24. Είστε τυχερός. Εμένα λέει μία ώρα. Δεν θα το πάρω. Δεν θα το πάρω, όπως το λέει. Άμα το πείτε σε φάσα. Από μπρος στον υπολογιστή μου εγκατεστημένο και αλλού. Α, έχουμε κι άλλη δυνατότητα. Δεν συνδεθείς αυτό το HUA. Αυτό το πέτσι. Αυτό το γρήγορο. Αυτό δεν είναι το γρήγορο. Πες μου να συνδεθώ στο γρήγορο. Το Belkin, οκ. Πώς είναι? Έτσι. Με όμικρο. Ναι,
Πόσο προβλήμα μας είναι, πόσο... Είσαι σίγουρος. Πόσο προβλήμα. Πρέπει να λέει, πρέπει να είναι και 8 μάκες. Γιατί. Έτσι λέει. Οι 8 χαρακτήρες πάντως θα μαθάνε εδώ. Μυστήριο. Μήπως πρέπει να του κάνω κάποια ρύθμιση προηγουμένως για το πώς θα συνδεθεί στο δίκτυο. Δεν ξέρω να σας πω. Μας λέει. Άντρος. Για να συνδεθούν όλοι στο δίκτυο αυτό για μένα πρέπει να έχει αρχίδα, έτσι, οκ. Okay. Το ακούσατε όλοι, έτσι, να συνδεθείτε στο δίκτυο, με κωδικό, το χωρί, έτσι. Δεν μπορούσαμε να φανταστεί ότι είναι ως δεν μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι μια το αλλάξει. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω και αυτό. Τώρα, βέβαια, δεν μου δώσει IP εμένα. Συνδέθηκε να πάψω να μην δώσει IP. Δεν μου κάνει τα πράγματα. Δεν είναι η πρώτη. Στα κοιτήτα. Πείτε με εμένα έτσι. Μπορεί να έχει περιορισμένες σχεδές πάνω. Μπορεί να έχει οκ, αλλά τι να πούμε. Άμα το να σε βάσω να σε κοίταξε. Δεν έχω εγώ δεχτό, εγώ ένα φασάκι έχω και μπορούμε να αρχίσουμε να το περνάμε από τον ένα στον άλλο και να κάνουμε να διαμοιράζουμε από την ιστορία. Όποιο παίζει με τον άσυλο για πρίγκα. Αν θέλει, πάρε από όσου έχουν φασάκι και κάνε το. Και κάνε τη δουλειά. Άμα δεν είναι. Θα προσπαθήσω να σα δείξω αυτά που έχω να πω κατά πτά. Όσος κόσμος είναι, πόσες πιέσεις. Όσο πιο πολλά σάκια για να πηγαίνει από τον ένα στον άλλο. Είναι βασικό για να συζητήσουμε. Χωρίς WordPress δεν γίνεται WordPress. Φύγαν όλοι από το δίκτυο. Για Windows, έτσι. Ναι, είναι για Windows και την τελευταία έκδοση που κατέβασε, έτσι, είναι σαν το 3. Ναι.
Αν και βέβαια αυτό είναι εκεί που κάνουμε το σύμνα που πέρα που μιλήσαμε ότι επηρεάζει τα τους πάντως πράγματα. Κοίταξε και εγώ δεν είναι το πρόβλημα. Το κατεβάσει είναι λίγο λίγο και θα τα πω αυτό που θέλω, αλλά πρέπει να το πάρει και όλος ο κόσμος. Αν θέλω να το πάρει. Εγώ έχω καταστάσει που επηρεάζει εκατοντάδες να βγάλω από το μανίκι μου, αλλά πρέπει να έχει και ο κόσμος. Ένα είναι, ποιος το πέρας. Αυτό τι πόσο σημαντήσει, δεν πρέπει. Έλα, για την ώρα περάστε το από τον ένα στον άλλο και προχώρω στο επόμενο. Ποιο δεν το έκανε, θα δώσω, δεν το φίλο μου. Ποιο το δεν το έκανε, θα δώσω. Δεν το θέλει κανείς άλλο, σχόλου το έχουν. Α, τώρα συνδέθηκα στην τελευταία, μάλλον κάποιοι αποσυνδέθηκα και μάθησε πολλά. Λίγο σαν να είναι στο γυμνέα. Ήμουν συνδεδεμένος αρχικά, αλλά ήταν ότι ήταν η σύνδεση πάρα πολύ αργή. Δηλαδή επειδή κάθε βάζα, ναι, επειδή συνέφυγαν όλοι οι λεπτικά. Αλλά ο κουπάκι μου πέρασε την συνεδεμένη όλοι. Να σας το είπε μόνο για τόσο. Απλά δεν μου πήγαινε εμείς από αυτό. Και τώρα συνδέεται και όντως κατεβαίνει πολύ γρήγορα, οπότε εντάξει, ας το δώσουμε από το ένα λεπτό που θέλει. Από αυτούς που είμαστε τώρα εδώ πέρα, πόσοι έχουν γράψει, ας πούμε, ξανά ποτέ κώδικα για WordPress. Okay. Σε τι βαθμό, για να έχω και εγώ έτσι μια ιδέα, για να μην λέμε πράγματα τελείως. Έχετε πειράξει, ας πούμε, κάποιο έτοιμο theme. Ελάχιστο. Okay. Έχει γράψει κανείς ένα theme ποτέ από την αρχή, από το μηδέν. Όχι, okay, εντάξει. Άρα που είναι λίγοι αυτοί, έχει και νόημα να πω αυτό που θα πούμε. Έτσι, γιατί αν έχετε έρθει όλοι εδώ και έχετε κάνει theme προς Spectrum Scratch, τότε ουσιαστικά μας μπαίνουν και πάρα πολλά πράγματα να πούμε μετά. Λοιπόν, okay, οπότε το κατεβάζω λίγο και εγώ στα γρήγορα. Εσείς που έχετε λοιπόν λίγη εμπειρία τώρα με το WordPress, έχετε κάποια κατάσταση WordPress για να δουλέψετε στον υπολογιστή σας ή online κάπου αλλού για να κάνετε τη δουλειά σας. Λέω όσοι έχουν, έτσι, για να είμαστε λίγο συντονισμένοι. Λοιπόν, όχι, okay, κατεβαίνει από την πλευρά, τελειώνει. Θα δείξω λίγο τη διαδικασία στα γρήγορα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λογισμικό δεν είναι το μοναδικό που κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορώ να σας δώσω σε σημειώσεις και άλλα αντίστοιχα. Έχουν γίνει διάφορα λογισμικά τα οποία κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, προσπαθούν να αυτοματοποιήσουν τις εγκαταστάσεις ενός WordPress σε τοπικό υπολογιστή. Όπως επίσης έχουν γίνει και διάφορα DevOps εργαλεία, όπως το Docker, ας πούμε, τα οποία αυτοματοποιούν μέσω της κονσόλας τη διαχείριση ενός WordPress για όποιον εγκαταστήσει. Αυτά εδώ τα εργαλεία είναι πιο χρησιμοποιούν user interface για να είναι κάπως έτσι πιο φιλικά. Το συγκεκριμένο εργαλείο του Dynami, το desktop server από το serverpress.com, το local display και ό,τι τα δεξίς. Μπορώ να σας τα δώσω. Με αυτά τα εργαλεία έχεις μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση Apache, PHP, MySQL και WordPress στον υπολογιστή σου. Αφού λοιπόν το τρέξουμε αυτό για να δείτε τι είναι αυτό που κάνει και το συγκεκριμένο εργαλείο. Ουσιαστικά είναι ένας installer που με Next εγκαθιστά όλα αυτά τα λογισμικά. Θέλουμε να υπάρχει και ένας PHP MyAdmin για να κάνουμε τη δουλειά μας. Του δίνουμε το path όπου θέλουμε να εγκατασταθεί. Και
το admin account που μας ζητάει να χρησιμοποιήσουμε είναι το admin account το οποίο θα δημιουργήσει για τον admin χρήστη του WordPress. Οπότε δίνετε τα στοιχεία του χρήστη με τον οποίο θα κάνετε πρακτικά login στο WordPress που θα έχετε στο τέλος εγκατεστημένα. Βάζω τα δικά μου στοιχεία. Α, παρακάνω. Λοιπόν, δίνουμε και ένα όνομα περιγραφής, το οποίο θα είναι το description του site. Για τις ανάγκες που έχουμε τώρα, email support δεν χρειάζεται, είναι για τα ενημερωτικά email που στέλνει το ίδιο το WordPress, είναι για τα διαχειριστικά του μηνύματα. Αυτή εδώ η επιλογή για το cloud του Bitnami είναι για το αν θέλει κάποιος να πάει υπηρεσία από την Bitnami για να φορτώσει το site εκεί στη συνέχεια. Δεν μας αφορά αυτό εδώ. Προχωράμε στην εγκατάσταση. Αυτά τα βήματα ήταν η εγκατάσταση, τώρα αντιγράφει και κάνει ένα πάκι τα αρχεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μετά από αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο directory στο σκληρό τώρα έχει αρχίσει και καθιστά τα αρχεία που ζητήσαμε. Υποθέτω ότι όλοι παράλληλα έχουν εγκατεστημένο και κάποιον text editor έτσι στον υπολογιστή τους. Αυτό δεν το συζητήσαμε, αλλά είναι πάνω κάτω αυτονόητο για να γράψουμε κώδικα. Ολοκληρώνεται η κατάσταση. Αν έχετε κι εσείς κάποιο firewall που θα μπορεί να σας ζητήσει άδεια για να μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ, το Apache, MySQL κτλ. Έστω σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, στο τελευταίο βήμα βρίσκεται τώρα, όπου εγκαθιστά και τα αρχεία της βάσης δεδομένων του WordPress. Και εννοείται ότι αυτή η εγκατάσταση του WordPress, κατά τα άλλα, είναι μια εγκατάσταση όπως όλες οι άλλες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πάρει τα αρχεία, να τα μεταφέρει, να την κάνει migrate σε κάποιο άλλο server και ούτω καθεξής. Δεν είναι κάτι το μυστικό ή κάτι το κρυμμένο. Έτσι, απλά έχει πολύ πολύ παγκεταρισμένο τον τρόπο με τον οποίο εγκαθίσταται για να μπορεί να γίνεται με αυτόν εδώ το wizard βήμα προς βήμα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα στο σκληρό έχει εγκαταστήσει στο directory που του ζήτησα μία σειρά από τα directory στα οποία είναι φανερό σε τι αναφέρεται το καθένα. Εδώ είναι εγκατεστημένο στο Apache, εδώ είναι εγκατεστημένη MySQL, εδώ είναι εγκατεστημένη PHP. Όλα μαζεμένα. Και στο directory apps είναι ουσιαστικά οι εφαρμογές online, οι εφαρμογές web που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Τι εφαρμογές εγκαθιστά το εδώ ουσιαστικά. Εγκαθιστά έναν phpMyAdmin για να μπορούμε να βλέπουμε τη βάση δεδομένων και ένα WordPress με τα αρχεία του WordPress για το οποίο θα κάνουμε τη δουλειά μας. Συγκεκριμένα σε αυτό το directory του WordPress θα πούμε ένα βήμα πιο κάτω και στο htdocs. Όπου μέσα στο htdocs πλέον βλέπουμε ξεκάθαρα μία κλασική εγκατάσταση WordPress έτοιμη, λειτουργική, με το wp-config-php έτοιμο και συνδεδεμένο με τη βάση που έχει εγκατασταθεί στο background για εμάς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να κάνετε αυτή τη διαδικασία και εσείς ή αν έχετε κάποιο δικό σας άλλο server για WordPress, εγκαταστήστε το WordPress εκεί, γιατί αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι του δραστηρίου είναι να μπούμε σε αυτή την εγκατάσταση και να κάνουμε πράγματα, έτσι. Από ένα σημείο και έπειτα εγώ θα σταματήσω να μιλάω και θα ασχολούμαστε με το τι κάνετε εσείς ουσιαστικά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εδώ η εγκατάσταση.
Ωραία. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα παραθυράκι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Μπορούμε να σηκώσουμε, να κλείσουμε ή να ανοίξουμε τη MySQL, το ίδιο και το Apache, προφανώς πρέπει να τρέχουν και τα δύο. Υπάρχει ένα λόγο για το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο στάθος και ούτω καταξής. Και υπάρχουν κάποια έτοιμα λύση για να μας βοηθήσουν να πλοηγηθούμε σε αυτό που έχουμε φτιάξει. Με τον κώδικα application μας ανοίγει ουσιαστικά η default σελίδα του Apache που δεν θα πάρει, που το εδώ δηλαδή, απλά μια πληροφοριακή σελίδα. Με το OpenPHP-MyAdmin ανοίγει ο PHP-MyAdmin. Με το Open Application Folder ουσιαστικά μας ανοίγει το directory στο δίσκο που είναι εγκατεστημένη αυτή εγκατεστημένα αρχεία. Shortcuts είναι δηλαδή όλα αυτά για να μας βοηθήσουν να κινηθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, ωραία. Αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε. Πηγαίνοντας λοιπόν στο πρώτο link που είναι το Build Application, έχουμε ένα ωραίο πρώτο μεγάλο κουμπάκι που λέει Access WordPress. Το ανοίγω σε ένα καινούριο tab. Και αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά μια φρέσκια, καθαρή εγκατάσταση WordPress με τα στοιχεία που δώσαμε προηγουμένως. Εκεί το τίτλο που του έδωσα και ό,τι έχει μια καθαρή εγκατάσταση WordPress, δηλαδή ένα Hello World Post και τίποτε άλλο. Θα προχωρήσω να κάνω ένα login στο backend με τα στοιχεία που έδωσα στην αρχή και ο καθένας από εσάς με τα στοιχεία που έχει δώσει αντιστοίχως. Λοιπόν, και βλέπω το backend μιας καθαρής εγκατάστασης WordPress. Ωραία. Να κάνω και μία γρήγορη πληροήγηση. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο default που δεν κόσμο ήταν. Εδώ βγήκε και ενώ. Σου βγήκε ενώ. Δεν πάει στο default. Είναι το πάγι, είναι root και ο κωδικός που βάλαμε είναι στο ίδιο το WordPress. Που σωστά πρέπει αυτό που θα λέει για τον καθένα το δικό. Λοιπόν, ok. Όποιος δεν έχει ρίξει μια ματιά στην βάση δεδομένων του WordPress, έχει ένα ενδιαφέρον να την χαζέψει για να έχει μια ιδέα πού αποθηκεύονται όλα αυτά που κάνει στο πακέτο και από πού αντλούνται όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί στον κώδικα του για να φτιάξει ένα theme. Η βάση του WordPress by default έχει 12 αρκετά απλούς πίνακες. Οι δύο πρώτοι, ο Comments και ο Comments Meta, αφορούν τα σχόλια για την περίπτωση όπου το WordPress χρησιμοποιηθεί σαν μια μηχανή νέων, σαν ένα blog. Κάποτε χρησιμοποιείται κατά κόρο για κάτι τέτοιο και ακόμα χρησιμοποιείται, αλλά πλέον χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για ιστοσελίδες περιεχομένου όπου τα σχόλια δεν έχουν πάντα πλέον τόση αξία ή πολλές φορές υποκαθιστούνται πλέον τα σχόλια με Facebook, Comments ή εφαρμογές όπως το Discuss. Οπότε αυτοί οι δύο πίνακες πλέον δίνουν λίγο να χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο. Ο πίνακας WP Links κάποτε χρησιμοποιείται για να έχει το WordPress, για να έχει ένα WordPress άλλα συνδεδεμένα blogs με αυτό.
όταν ήταν η εποχή των blogs πολύ φαμάδες και αυτός ο κοινωνικός πλέον να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα. Ο WP Options είναι ένας κατακόρο της κοινωνικός πίνακας αυτή τη στιγμή. Είναι ένας πάρα πολύ απλός πίνακας, όπου ουσιαστικά το WordPress αποθηκεύει ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις οποιοδήποτε είδους, είτε είναι δικές του ρυθμίσεις, του Word δηλαδή του WordPress, είτε είναι ρυθμίσεις του theme που χρησιμοποιούμε, είτε κάποιο plugin, είτε οτιδήποτε. Με ένα ID, ένα option name και ένα option value, μπορεί κάποιος να σώσει μέσα σε αυτόν τον πίνακα, είτε απλές ρυθμίσεις του στυλ, ένα νούμερο, μια τιμή, ένα όνομα, ένα string, μέχρι και ολόκληρα PHP αντικείμενα. Μάλιστα, το WordPress για τα πάρε δόση που κάνει με αυτόν τον πίνακα, τις συναρτήσεις δηλαδή που έχει για να σώζει και για να τραβάει δεδομένα από αυτόν τον πίνακα, αυτοματοποιημένα τσεκάρει αν τα δεδομένα αυτού του πίνακα περιέχουν μέσα serial life PHP objects για να μας βοηθήσει. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το WP Options. Οι επόμενοι δύο πίνακες είναι ο WP Posts και ο WP Posts Meta. Πρακτικά το πρόθεμα WP δεν έχει και πολύ νόημα να το αναφέρουμε. Το πρόθεμα αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε ανάλογα με την εγκατάσταση που έχουμε κάνει. Ο πίνακας είναι ο Posts και ο Posts Meta. Στον πίνακα Posts αποθηκεύεται όλο το μεγάλο βασικό βάρος των δεδομένων που έχει ένα WordPress, έτσι. Δηλαδή, στον πίνακα Posts αποθηκεύονται τα Posts, τα Pages, τα Attachments, όχι ως αρχεία, αλλά ως με τα δεδομένα, τα Custom Post Types, όλες τις πληροφορίες, το κείμενο που πληρονομούμε στον editor κτλ. Οι ημερομηνίες, έκδοσης, ο όχρος και ούτω καθεξής αποθηκεύονται στον πίνακα Posts. Σε αυτά εδώ τα 20 πεδία. Αν κάποιος τα διαβάσει, τα πεδία αυτά είναι και αρκετά αυτονόητα από τα ονόματά τους, έτσι. Ο post author, ο χρήστης δηλαδή που έχει γράψει ένα post, η ημερομηνία του post, η ημερομηνία του post σε χρόνο GMT, το post content που είναι το content που έχει αποθηκευτεί μέσα στον editor του WordPress, post title, ο τίτλος, post expert, η σύντομη εκδοχή, το excerpt του post και ούτω καθεξής. Στον post meta αποθηκεύονται τα custom fields του WordPress με έναν τρόπο πολύ πολύ απλοϊκό και καθαρό. Το κάθε post meta έχει ένα ID, ένα post ID που δείχνει με ποιο post συνδέεται το meta, ένα key και ένα value. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Όταν τα custom fields χρησιμοποιούνται με πιο τυποποιημένο τρόπο, αυτό συμβαίνει συνήθως από κάποιο εξωτερικό plugin που έχουμε χρησιμοποιήσει και όχι από το ίδιο το WordPress. Το ίδιο το WordPress αντιμετωπίζει αυτά τα custom fields σαν απλά strings, key values, απλά αριθμητικά. Στη συνέχεια έχουμε, όπως είχαμε τον posts και τον posts meta, έχουμε τον terms και τον term meta. Τα terms είναι τα taxonomies, δηλαδή οι κατηγορίες, τα tags και ό,τι άλλα custom taxonomies εμείς εγκαταστήσουμε. Και από τις τελευταίες εκδόσεις του WordPress και έντα, τα terms έχουν και αυτά τα δικά τους meta, τα δικά τους custom fields, όπως ακριβώς και τα posts είναι τα δικά τους custom fields, τα οποία αποθηκεύονται στον term meta. Επιπλέον, για να μπορέσουν να συνδεθούν τα terms με τα posts, για να μπορούμε δηλαδή να συνδέουμε μια κατηγορία ή ένα tag με ένα post ή με ένα custom post type, χρειάζονται οι πίνακες term relationships και term taxonomy. Από εδώ και κάτω, αν θέλει κάποιος να μπει σε βάθος για να δει πώς ακριβώς γίνονται αυτές οι διασυνδέσεις, κάποιος που του αρέσουν οι βάσεις δεδομένων μπορεί να δει και αυτούς τους πίνακες λίγο έτσι περισσότερο σε βάθος για να δει ακριβώς πώς συνδέεται ένα term ενός taxonomy του WordPress με ένα post από ένα post type του WordPress. Λοιπόν, αν κάτι από αυτό τώρα που λέω ακούγεται λίγο περίεργο, σταματάτε με κιόλας να το συζητάμε. Έτσι δεν σημαίνει ότι μιλάω και δεν με διακόπτεται. Αλλά αυτοί είναι κάποιοι όροι που είναι βασικοί για να τους τους καταλάβει κάποιος για να μπορεί να έτσι κυκλοφορεί άνετα στο να κάνει πράγματα με το WordPress. Δηλαδή, το να ξέρει ότι τι είναι ένα post,
τι είναι ένα hostile, τι είναι ένα taxonomy και τι είναι ένα terminus taxonomy, είναι αρκετά βασικοί όροι. Λοιπόν, τελευταίοι δύο πίνακες είναι ο users και ο user meta, που προφανώς αφορούν τους users και κάποια custom fields μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να χαρακτηρίσουμε τους users. Τι είναι η βάση του WordPress? Είναι μια βάση απλή όσο δεν παίρνει. Και μάλιστα από τα περιεχόμενά της, αυτά τα λίγα και τα απλά, αυτά που αξιοποιούνται κατά χώρον, πιθανότατα δεν είναι και ούτε και τα μισά. Δηλαδή, πραγματικότητα είναι ακόμα πιο απλή και από αυτό που δίνει. Αλλά πάνω σε αυτή τη βασική έτσι απλότητα που έχει το WordPress, μπορεί κανείς να χτίσει και πολύ περισσότερα πράγματα. Ένα γρήγορο πέρασμα στο πώς είναι δομημένα τα αρχεία του WordPress, για να δούμε και πώς αυτά τα αρχεία συνεργάζονται με τη βάση δεδομένων για να παρουσιάσουν ένα αποτέλεσμα στο browser, το οποίο εμείς βλέπουμε να εμφανίζεται ως ιστοσελίδα. Αν πάμε λοιπόν στα αρχεία που έχουμε εγκατασταθεί στον υποδηλητή μας από αυτή την διαδικασία και φτάσουμε μέχρι το directory που είναι εγκατεστημένα πραγματικά τα αρχεία του WordPress, θα δούμε τρία βασικά directories που είναι τα βασικά directories του WordPress, το wp-admin, το wp-content και το wp-includes. Στο wp-admin αποθηκεύονται τα αρχεία τα οποία διαχειρίζονται τη διαχείριση του WordPress, τα οποία παρουσιάζουν τη διαχείριση του WordPress, το administration του WordPress, δηλαδή ετούτο εδώ, ό,τι γίνεται εδώ πέρα από το core του WordPress βρίσκεται μέσα στο WP Admin, σαν user interface. Προσπερνάω το WP Content, πάω στο WP Includes, όπου ουσιαστικά εκεί μέσα ζουν όλα τα PHP αρχεία του API του WordPress και τα οποία συνήθως καλό είναι να μην μοιράζουμε ποτέ, γιατί με κάθε καινούργια έκδοση του WordPress αυτά αντικαθίστανται με τα καινούργια αρχεία. Το ίδιο ισχύει και για το directory WP Admin. Και μένει το WP Content, όπου ουσιαστικά στο WP Content είναι εκεί που ζει το περιεχόμενο το δικό μας, το περιεχόμενο του χρήστη από την πλευρά του developer. Δηλαδή, εδώ μέσα αποθηκεύονται τα uploads που κάνουμε, εδώ μέσα αποθηκεύονται τα plugins που εγκαθιστούμε, εδώ μέσα ζει το theme που έχουμε εγκαταστήσει και τρέχουμε στο WordPress ανά πάσα στιγμή. Αυτό το directory, το WP Content, πρακτικά είναι το directory του developer που εκεί μπορεί να κάνει με προσοχή βέβαια αυτά που θέλει. Μέσα στα plugins εμφανίζονται τα plugins που εγκαταστούμε. Τώρα το συγκεκριμένο stack που εγκαταστήσαμε έχει και κάποια έτοιμα προεγκατεστημένα για λόγους προοπτικούς περισσότερο, το Lilman, Xeopath κτλ. Δεν μας αφορά αυτό. Έχει και ένα ενδιαφέρον που είναι το Lilman WP Migration, το οποίο έχει μια αξία παραπάνω γιατί είναι ένα ωραίο plugin για να μπορέσει κάποιος να μεταφέρει μια κατάσταση WordPress από ένα server σε ένα άλλο. Άρα αυτό που φτιάχνει τοπικά στον υπολογιστή του σχετικά εύκολα να μπορεί να το μεταφέρει σε μια κατάσταση online, αν δεν είναι developer έτσι, ο οποίος μπορεί να χειριστεί τη κονσόλα λίγο πιο άνετα. Εδώ λοιπόν είναι τα plugins και εδώ είναι τα themes. Προεγκατεστημένα πάντα υπάρχουν στο WordPress τα 2-3 τελευταία themes που έχει βγάλει, το core ανά κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά βγαίνει ένα καινούργιο τέτοιο theme. Το τελευταίο φετινό είναι το 2017, όπου αυτό είναι και το theme που βλέπουμε ενεργό στο content αυτή τη στιγμή. Αυτή η εικόνα δηλαδή εδώ με το πρώτο default και το world post, με την εικόνα στο header που βλέπουμε εδώ κλπ. Για αυτή την εικόνα ευθύνεται ετούτο εδώ το theme, το 2017. Το ξέρω γιατί έτσι συμβαίνει, δεν το έχω συμπεράνει από κάτι μαγικό έτσι. Ξέρω ότι αυτό είναι το πρώτο προεγκατεστημένο, το πρώτο ενεργοποιημένο theme του WordPress. Το 2016 και το 2017 ήταν τα αντίστοιχα τελευταία themes που είχαν μπει στο WordPress το 2016 και το 2015, το 2018 θα έρθει και ένα καινούργιο. Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν, αν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, έχουμε μια καθαρή εγκατάσταση WordPress. Έχουμε δει πώς περίπου είναι εγκατεστημένη και τακτοποιημένη η βάση δεδομένων του
και πώς είναι περίπου τακτοποιημένα τα αρχεία. Ειδικά για τα αρχεία ενός stream, θα δούμε σε λεπτομέρεια στη συνέχεια. Μπαίνω για παράδειγμα στο 2017, απλά για να δούμε δύο-τρία πρώτα πραγματάκια. Το πρώτο και βασικό στοιχείο που έχει ένα theme του WordPress για να μπορέσει να υπάρξει είναι ένα index.php. Προφανώς μόνο του δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, αλλά είναι το ελάχιστο απαραίτητο για να μπορεί να λειτουργήσει ένα WordPress. Μόνο με το index.php μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και αν δείχνει ένα καλημέρα. Χωρίς το index.php δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι δηλαδή η αρχή ενός καθαρού theme. Επίσης απαραίτητο είναι το κατά σύμβαση το αρχείο style.css, το οποίο θα το ανοίξω γιατί έχει νόημα να δούμε και λίγο μέσα του. Κάνω λίγο zoom out. Λοιπόν, το τι είναι γραμμένο σε αυτό το theme από εδώ που έχω τον κέρσορα και κάτω δεν μας νοιάζει γιατί αφορά την παρουσίαση αυτού του theme. Το από πάνω όμως κομμάτι αφορά τις πληροφορίες του theme, τις οποίες διαβάζει το WordPress για να το αναγνωρίσει. Δηλαδή, το όνομά του, το γεγονός ότι αυτό το theme λέγεται 2017 και το WordPress το αναγνωρίζει ως τέτοιο, είναι γραμμένο εδώ. Αν δηλαδή πάμε στο backend του WordPress, στο appearance, στα themes, και δούμε ποιο theme είναι ενεργοποιημένο, ετούτο εδώ, είναι το 2017. Αυτό που είναι γραμμένο εδώ. Οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι σχεδόν προφανείς. Ποιο είναι το URI το οποίο μπορεί να κατεβάσει το theme, ποιος είναι ο author του theme, ποιο είναι το URI του author, μια περιγραφή για το theme, η έκδοση του, το license, η άδεια του κ.ο.κ. Με αυτόν εδώ τον τρόπο λοιπόν έχουμε περιγράψει στο WordPress το theme που έχουμε. Για να μπορεί και ο developer που μιλάει, που το φτιάχνει, και ο χρήστης που το ενεργοποιεί και το WordPress που μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, όλοι μαζί να συνεννοούνται και να το αναγνωρίσουν. Άρα λοιπόν για να έχουμε ένα theme, καταρχάς πρέπει να έχουμε ένα index.php και ένα style CSS το οποίο δίνει τις ονομασίες αυτού του theme. Πιθανότατα το style CSS να μην είναι και ό,τι πιο ας πούμε φορμαλιστικό έτσι, και τυποποιημένο σε μια γλώσσα υπολογιστών, αλλά κατά σύμβαση έχει επικρατήσει ιστορικά να είναι αυτό το αρχείο στο οποίο μπαίνουν αυτές οι πληροφορίες. Θα μπορούσε να είναι κάποιο config file εξωτερικό. Δεν είναι. Λοιπόν, πρωτού αρχίσουμε να βλέπουμε σε λεπτομέρεια τα αρχεία του ίδιου του theme, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα αρχεία του ίδιου του theme και να κάνουμε κάποιες αντιπαραβολές. Θα πηγαίνω λίγο προς-πίσω στη διαχείριση του WordPress και στο directory structure που έχουμε εδώ. Τα posts, έχουμε πει, ξέρουμε ότι είναι τα απλά άρθρα, τα απλά νέα μιας προσπάθειας της σελίδας. Σε αντιστοίχηση με το theme, τα posts παρουσιάζουν το καθένα από το αρχιάκι single PHP. Τι σημαίνει παρουσιάζονται από το αρχείο CDPHP, σημαίνει ότι όταν ένας χρήστης ζητήσει από μια ιστοσελίδα να εμφανίσει στο browser του ένα άρθρο, ας πούμε ότι το άρθρο αυτό είναι το πρώτο, το Hello World, ο κώδικας ο οποίος αναλαμβάνει να δείξει στο χρήστη αυτήν εδώ την HTML που ανεποκατεβάζω εδώ πάνω κάτω, ο κώδικας που αναλαμβάνει να δείξει στο χρήστη αυτή την HTML είναι το single PHP. Αν η σύμβαση εδώ του WordPress ήταν λίγο πιο ακριβής, αυτό εδώ θα λεγόταν post-PHP. Αλλά και αυτό για ιστορικούς λόγους είχε ονομαστικά από το single PHP και για λόγους backwards compatibility δεν άλλαξε ποτέ. Οπότε είναι το single PHP. Είναι το template PHP αρχείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για να εμφανίσει ετού και εδώ την εικόνα για οποιοδήποτε post, για οποιοδήποτε άρθρο του WordPress. Αντιστοίχως, αν πάω στα pages, έχω και εδώ την καθαρή διατάσταση, ένα sample page έτοιμο. Όταν ο χρήστης ζητάει ένα page να εμφανιστεί από το WordPress, αυτός που αναλαμβάνει από την πλευρά του theme να εμφανίσει αυτό το page, εδώ η ονοματολογία αρχίζει και γίνεται συγκεκριμένη, είναι το page.php. Μέσα στο page.php δηλαδή υπάρχει ο PHP κώδικας, στον ανοίξουμε και όλα τα δύο να το μαζεύουμε,
υπάρχει ο PHP κώδικας, ο οποίος παρουσιάζει και εμφανίζει στο χρήστη μία οποιαδήποτε σελίδα του WordPress. Το πώς θα γίνει αυτή η εμφάνιση, προφανώς είναι ζήτημα design, HTML, CSS, JavaScript και από εκεί και πέρα της δημιουργικότητας που έχει ο καθένας για να παρουσιάσει το περιεχόμενό του. Είτε μιλάμε για μια απλούστατη παρουσίαση ενός άρθρου με τις παραγράφους, είτε μιλάμε για το πιο σύνθετο άρθρο με εντυπωσιακό τύπου Snowfall, ενός τεράστιου storytelling, δηλαδή άρθρου. Όλο αυτό καταλήγει σε ένα τέτοιο αρχείο, το οποίο κάνει την παρουσίαση. Λοιπόν, άλλα αρχεία για τα οποία είναι πολύ χρήσιμα μέσα σε ένα theme να αναγνωρίζουμε με το που τα κοιτάμε, είναι τα εξής. Το 404 PHP κατά σύνολο αφορά τη σελίδα λάθος, τη σελίδα δηλαδή που θα εμφανιστεί στον χρήστη όταν περιεχόμενο δεν βρεθεί. Έτσι, αν δηλαδή κάποιος πιθολογίζει ένα URL που δεν μπορεί να το βρει και να το παρουσιάσει στο WordPress, αυτό εδώ πέρα το αρχείο αναλαμβάνει να δείξει στον χρήστη ένα μήνυμα, ας πούμε, πληροφοριακό. Το front page PHP είναι σελίδα η οποία αναλαμβάνει να παρουσιάσει στον χρήστη το front page, τη home δηλαδή του site. Προσοχή εδώ πέρα, το WordPress λιγάκι μας παραπλανεί, γιατί υπάρχει και δεν υπάρχει μέσα στο συγκεκριμένο theme εδώ αρχείο home PHP, αλλά υπάρχει δυνατότητα να μπει ένα home PHP. Η σύμβαση του WordPress είναι ότι το home PHP είναι το template αρχείο το οποίο δείχνει τη λίστα με τα τελευταία άρθρα του site, παρόλο που το λέει home, δεν εννοεί τη home page του site, εννοεί τη home blog του site. Δεν υπάρχει εδώ μέσα, αλλά αν υπήρχε, σε αυτό θα παρέπεμπε. Και η front page PHP αναφέρεται πραγματικά στην αρχική σελίδα, στη front page, σε αυτό που κατά σύμβαση υπήρχε, λέμε home της ιστοσελίδας. Μέσα σε όλα αυτά τα αρχεία, αρχίζουμε να διακρίνουμε και πολλά από τα συστατικά τους. Δηλαδή, προηγουμένως άνοιξα το αρχείο PageBHP, το οποίο δεν έχει πολλά πράγματα να το δείτε, μια απλή παρουσίαση κάνει. Σε αυτό εδώ το zoom, λέτε, αν φαίνεται. Σε ένα απλό WordPress site, συνήθως οι περισσότερες σελίδες έχουν ένα header και ένα footer, όπως και τα περισσότερα site. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, τούτο εδώ το site έχει ένα header πάνω, το οποίο έχει τον τίτλο του site, μια ωραία εικόνα, ένα menu και ό,τι άλλο λέει το design. Και στο τέλος, έχει ένα footer το οποίο μπορεί να έχει πάλι ακριβώς ό,τι χρειάζεται στο σελίδα και ό,τι έχει προσδιορίσει το design. Σίγουρα, όταν γράφουμε κώδικα, είτε γράφουμε έτσι κάτι που είναι καθαρά front-end development, έχει να παρουσιάσει κάτι, είτε γράφουμε κώδικα ο οποίος μιλάει μια βάση δεδομένων, θέλουμε ο κώδικας μας να σπάει σε ωραία κομμάτια, τα οποία το καθένα να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Έτσι, λοιπόν, και εδώ πέρα σπάμε τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε ένα κώδικα σε μικρά αυτόνομα κομμάτια. Δηλαδή, προτιμούμε να γράφουμε τον κώδικα για το header μιας ιστοσελίδας σε ένα αρχείο το οποίο κατά σύμβαση έχει το όνομα header.php. Προτιμούμε να γράφουμε τον κώδικα για το κάτω μέρος της ιστοσελίδας, για το footer, σε ένα αρχείο το οποίο έχει όνομα footer.php. Και το WordPress κατά σύμβαση, όταν χρησιμοποιούμε μέσα σε ένα theme την συνάντηση get header ή αντιστοίχως τη συνάντηση get footer, ουσιαστικά κάνει include τα συγκεκριμένα αυτά αρχεία στο σημείο που θέλουμε. Λοιπόν, έτσι η παρουσίαση του site, όταν αυτή καλείται να, όταν ένας χρήστης ζητάει ένα κομμάτι πληροφορίας από ένα site, ακολουθεί μια διαδρομή μέχρι να φτάσει να παρουσιαστεί στο χρήστη τελική πληροφορία. Δηλαδή, εγώ ζητάω από τον browser μου τη διεύθυνση www, ποιος ξέρει τι, κάθετος, hello world, που είναι το συγκεκριμένο άρθρο που θέλω να δω,
πρέπει αυτό το request που κάνω, αυτή η κλίση που κάνω, να καταλήξει να μου εμφανίσει αυτήν εδώ τη σελίδα. Το WordPress λοιπόν για να το κάνει, για να κάνει αυτή την, για να κάνει αυτή την λογική διαδρομή στο περιεχόμενό του, πρώτα διαβάζει αυτό εδώ, αυτήν εδώ τη διεύθυνση, βλέπει στη βάση δεδομένων του, στον πίνακα WP Posts, ότι το συγκεκριμένο URL αντιστοιχεί σε ένα post, σε ποιο post, ας κάνω περιήγηση να βρω. Ας κάνω μια αναζήτηση για αυτό, συγγνώμη. Κάνει μια αναζήτηση στον πίνακα με τον post και βλέπει ότι υπάρχει ένα άρθρο που λέγεται Hello World. Βλέπει ότι αυτό το άρθρο είναι post. Αφού είναι post, λέει ότι OK, για να παρουσιάσω αυτό το post στο χρήστη, πρέπει να πάω στο ενεργό theme και να τρέξω το single PHP. Γιατί τα single PHP είναι υπεύθυνα για να ανοίγουν ένα άρθρο. Πηγαίνει λοιπόν στο single PHP, το τρέχει. Απλουστεύω λίγο αυτά που κάνει η διαδικασία έτσι για να κρατήσουμε τα ζουμερά. Τρέχει το single PHP και αυτό το single PHP τι κάνει. Τρέχει πρώτα το header για να παρουσιάσει το πάνω κομμάτι της ιστοσελίδας. Τρέχει το υπόλοιπο κομμάτι του theme, το υπόλοιπο κομμάτι του αρχείου, αυτού του template για να παρουσιάσει το ωφέλιμο κομμάτι αυτής της σελίδας. Και στο τέλος τρέχει το footer για να κλείσει όμορφα την σελίδα. Ενδιάμεσα, αυτό που γίνεται είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός της HTML και της CSS που θα παρουσιάσει όμορφα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ενδεχομένως κάποιος να πρόσεξε και μια get sidebar εδώ πέρα, η οποία ουσιαστικά είναι μια συνάντηση υπεύθυνη για να εμφανίζει, όπως το λέει και η λέξη, μια sidebar, δηλαδή τούτο εδώ. Έτσι, γιατί στο συγκεκριμένο site η δομή είναι header από πάνω, κεντρικό περιεχόμενο στη μέση, sidebar και footer από κάτω. Λοιπόν, αυτή την λογική σκέψη κάνει το WordPress κάθε φορά που ζητάμε να πάρουμε περιεχόμενο από αυτό, ξεκινώντας από το URL, μέχρι να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο αρχείο PHP, το οποίο είναι υπεύθυνο για να παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτού του URL. Αυτή η λογική στο WordPress είναι θεμελιώδης. Δηλαδή, το να γνωρίζουμε τι είναι το post, τι είναι το page, τι είναι το category, τι είναι το tag και πώς αυτά αντιστοιχούν σαν παρουσίαση με τα αντίστοιχα τους αρχεία του theme, πώς γίνεται δηλαδή αυτή η αλληλοσυσχέτιση, είναι πάρα πολύ βασική για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα theme από την αρχή. Και περιγράφεται πάρα πολύ ωραία με το εξής σχεδιάγραμμα. Το οποίο όποιος ενδιαφέρεται να γράφει WordPress theme from scratch, καλό είναι να το έχει ανοιχτό πρακτικά συνεχώς, μέχρι να μπορεί να το απομνημονεύσει. Ανοίγω τη διεύθυνση ετούτη εδώ, wp-hierarchy.com. Η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ το διάγραμμα μπορεί κανείς να το βρει σε στατική μορφή και μέσα στο κόντεξ του WordPress. Θα το ανοίξω και εδώ στα γρήγορα και θα καταλάβετε γιατί. Μπαίνοντας δηλαδή στο template hierarchy του documentation του WordPress, θα το βρει κανείς, γύρω εδώ το κάτω. Είναι τούτο εδώ το σχεδιάγραμμα. Μοιάζει λίγο περίπλοκο στην αρχή, αλλά είναι επειδή είναι πάρα πολύ κλήρες, δεν χρειάζεται κανείς όλα αυτά που βλέπει εδώ πέρα. Αλλά ετούτο εδώ το σχεδιάγραμμα μπορεί να το δει στη διεύθυνση που σας έδωσα με λίγο πιο δυναμικό τρόπο. Να κάνει δηλαδή πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία κλικ και να λογηθεί κλπ. Κλπ. Συγγνώμη. Η διεύθυνση είναι. Αν γράψεις WordPress Template Hierarchy, θα βρει το original URL. Η διεύθυνση αυτού του site που το δίνει δυναμικά λέγεται wp-hierarchy.com. Αλλά και αυτό με μια αναζήτηση θα το βρει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, γιατί τώρα κάθομαι και ασχολούμαι με το συγκεκριμένο διάγραμμα. Γιατί αυτό το διάγραμμα ουσιαστικά περιγράφει το πώς ξεκινάω από τις δομές δεδομένων του WordPress που έχω
στη βάση δεδομένων και στο backend μου, post pages, custom post types, terms, taxonomies κτλ. Και καταλήγω σε αρχεία στο δίσκο, σε PHP αρχεία, τα οποία παρουσιάζουν το περιεχόμενο αυτής της δομής δεδομένων. Λοιπόν, αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει αυτή την λογική διαδρομή. Για παράδειγμα, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι κάποιος ζητάει ένα άρθρο, ζητάει το Hello World. Και είπα, τι κάνει το WordPress, κοιτάει στην βάση δεδομένων και βλέπει ότι το Hello World είναι ένα άρθρο, είναι ένα post. Άρα, πηγαίνει σε αυτό εδώ το διάγραμμα, ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά, για να αποφασίσει ποιο αρχείο από τα αρχεία του theme είναι υπεύθυνο για να κάνει την παρουσίαση αυτού του άρθρου. Κοιτάζει λοιπόν και λέει, στην πρώτη στήλη εδώ πέρα, το συγκεκριμένο post για το οποίο μιλάμε, το Hello World, τι είναι? Είναι archive page, δηλαδή είναι ένα αρχείο από πολλά post μαζί, δηλαδή το αρχείο μιας κατηγορίας ή ενός tag. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα singular page, δηλαδή ένα μεμονωμένο στοιχείο περιεχομένου όπως ένα page ή ένα post. Η απάντηση είναι ναι, είναι, γιατί είναι ένα post. Άρα σταματάω εδώ και συνεχίζω προς τα δεξιά. Τι είδους μεμονωμένο περιεχόμενο είναι? Είναι ένα single post ή είναι ένα static page? Ξέρουμε ότι είναι ένα single post, γιατί το είδαμε αυτό στη βάση δεδομένων από το URL. Αφού λοιπόν αυτό είναι ένα single post, είμαστε σε αυτό το σημείο της διακλάδωσης. Οι υπόλοιπες διακλαδώσεις από εδώ μέχρι εδώ πέρα είναι διαφοροποιήσεις που τυχόν μπορεί να έχει ένα post, για τις οποίες δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα, αλλά μπορεί να είναι διαφοροποιήσεις γιατί το post ανήκει σε κάποια κατηγορία που έχει άλλη παρουσίαση που θέλουμε να δώσουμε, το post, τα post που έχουμε, τα έχουμε κατηγοριοποιήσει μεταξύ τους με διαφορετικά formats και για χίλιους άλλους δύο λόγους μπορούμε να θέλουμε να έχουμε διαφορετική απεικόνηση μεταξύ τους. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά τα posts, από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι είναι ένα απλό post που δεν έχει κάποια custom ανάγκη, καταλήγει στη single PHP. Εφόσον λοιπόν αυτή η single PHP υπάρχει όντως μέσα στο theme που έχουμε και στο συγκεκριμένο theme που υπάρχει, τότε αυτή η single PHP θα τρέξει για να παρουσιάσει όντως το theme που έχουμε. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά, δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αυτή η single PHP, απλά είναι πάρα πολύ κοινό και συνηθισμένο, θα μπορούσε αυτή η single PHP να μην υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, το WordPress θα έψαχνε στη συνέχεια να βρει μια singular PHP. Προσοχή, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία, έτσι, δεν είναι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου theme που έχουμε εδώ, είναι συμβάσεις του WordPress. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η single PHP, θα έψαχνε το WordPress να μπει μια singular PHP, που αν δείτε κιόλας εδώ από την, αν φαίνεται, η γραμμούλα αυτή, εδώ θα κατέληγε κιόλας, στη singular PHP θα κατέληγε το WordPress, ακόμη και αν υπήρχε, αν είχε στηθεί ένα page το οποίο δεν έχει page PHP. Και αν τώρα δεν υπήρχε και η singular PHP, η τελευταία δυνατότητα που έχει το WordPress για να προσπαθήσει να δείξει κάτι στο χρήστη ανάλογα με το URL που του ζήτησε ο χρήστης αυτός, η τελευταία, η ίστατη προσπάθεια είναι η index PHP. Που είναι και η τελευταία προσπάθεια που κάνει, όπως βλέπετε, το WordPress για να δείξει περιεχόμενο στο χρήστη από οποιαδήποτε άλλη αρχή έναρξη για να ξεκινήσει. Γι' αυτό κιόλας ξεκίνησα λέγοντας ότι το index.php είναι το πρώτο και βασικό αρχείο για ένα WordPress theme, γιατί ακριβώς όταν όλα τα άλλα αρχεία αποτύχουν, δεν υπάρχουν δηλαδή για να κάνουν κάτι, το WordPress θα καταλήξει να προσπαθήσει να δείξει κάτι στον χρήστη μας μέσω της index.php. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που είχε πάντα το WordPress, δηλαδή θεωρούσε ότι πρέπει να έχω κάτι χρήσιμο να δείξω στο τελικό χρήστη, βάση θυσία, ακόμη και αν αυτό το τελευταίο που μπορώ να κάνω είναι η σελίδα 404. Γι' αυτό και είχε δεσμοθετήσει από την αρχή την ύπαρξη του ολόκληρου template αρχείου 404 PHP. Σκέφτεται δηλαδή ότι είναι προτιμότερο να δείξω το περιεχόμενό μου με έναν απλοϊκό τρόπο μέσω μιας index PHP που έχει κάτι τελείως στοιχειώδες,
Παρά να βγάλει ένα μήνυμα λάθος το χρήστη, επειδή εκεί ήταν single PHP ή είναι single PHP. Προφανώς είναι δουλειά του developer να αποφασίσει πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά. Έτσι, το WordPress απλώς του δίνει τις δυνατότητες. Λοιπόν, ερωτήσεις πάνω σε αυτά ή απορίες. Τελευταίο που είπατε, γιατί ναι. Με λείπει, δηλαδή μπορεί να μου πεις από την αρχή... Επιλογή του τρόπου με τον οποίο οργάνωσα τον κώδικά μου, για παράδειγμα. Έστω ότι θέλω τα pages και τα posts που έχω να έχουν την ίδια απεικόνηση. Δηλαδή να έχουν τίτλο, φωτογραφία, περιεχόμενο. Γιατί, γιατί έτσι έβγαλε το design, όχι επειδή το λέει κάποιος. Αυτό χρειάζεται ο πελάτης. Λοιπόν, άρα έχω αποφασίσει ότι το single και το page είναι ίδια. Δεν έχω κανένα λόγο να έχω δύο διαφορετικά αρχεία με το ίδιο περιεχόμενο. Τα συνενώνω στη singular PHP. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας μία σύμβαση που είναι ήδη έτοιμη το WordPress και όχι κάποια άλλη δική μου. Θα μπορούσα να τα συνενώσω σε μία άλλη σελίδα δική μου, που να την πω, ξέρω εγώ, σελίδα 5 PHP και να κάνω αυτή την include μέσα στη single και μέσα στην page. Αλλά μπορώ πολύ καλύτερα να χρησιμοποιήσω τη σύμβαση του WordPress και να πω ότι στην πάντα το single και το page PHP, δηλαδή εγώ επιλέγω να μην υπάρχουν γιατί έτσι με βολεύει να φτιάξω το κωδικά μου και χρησιμοποιώ τη singular PHP. Αν είχα ένα τόσο απλοϊκό blog που είναι όλα τόσο ίδια και απλά μεταξύ του, και υπάρχουν πολλά τέτοια blogs, δεν είναι τελείως τυχαίο αυτό, θα μπορούσα να τα συμπυκνώσω όλα σε μια index PHP. Θα μπορούσα δηλαδή να έχω κάλλιστα ένα ωραιότατο, απλό αλλά ωραιότατο WordPress blog που να έχει μόνο μία single PHP. Γιατί όλο το περιεχόμενο είναι απλές αποτονίσεις από posts, τα οποία μεταξύ τους μοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχουν και ανάγκη από κάτι άλλο. Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχει κάποιο κανένα θέμα που να έχει συγκληρωμένα όλα τα απλά κάστρο. Θα το είναι το αμέσως επόμενο πράγμα που θα κάνουμε ουσιαστικά στο επόμενο λεπτό. Γιατί έκανα τώρα μια παύση για να συζητήσουμε τα μέχρι τώρα. Πώς δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα κανείς τα αξιοποιεί, τα γράφει από την αρχή, τα κατεβάζει από το μυαλό του, τα βρίσκει κάπου έτοιμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βήμα λοιπόν, που είναι ακριβώς αυτή η ερώτηση. Πώς ξεκινάω να φτιάχνω εγώ τώρα ένα theme? Προφανώς μπορώ να ξεκινήσω να το φτιάχνω από το τίποτα. New folder, άδειο, new file το index.php, new file το style.css, με το documentation του WordPress δίπλα, με κάποιο tutorial που θα βρω, που υπάρχουν πάρα πολλά, είτε video tutorial στο YouTube, είτε πολύ φτηνά tutorial σε site tutorial, ξέρω εγώ, όπως το Udemy, βρίσκεις tutorial με 5-10 δολάρια, εξαιρετικά. Είτε tutorial στα οποία έχει διαβάσει και βιβλία, μπορεί να κάτσει ωραιότητα να μάθει να γράφει ένα WordPress theme από το μηδέν. Αν θέλει κάποιος να μάθει, μπορεί ωραιότητα να πάρει ένα έτοιμο theme, ένα κανονικό έτοιμο theme από αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα στο ίντερνετ, είτε πληρωμή είτε δωρεάν, και απλά να το αλλάξει τα φώτα. Να το χαλάσει, να το φτιάξει, να το διορθώσει, να παίξει μαζί του. Λοιπόν, για να διευκολυνθεί λίγο ή για να τυποποιηθεί αυτή η κατάσταση, να γλιτώσει και ο developer έτσι από πιθανά λάθη, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, προτάσεις, έτοιμες λύσεις που σου δίνουν ένα έτοιμο theme τρόπο τεινά βανίλα, καθαρό δηλαδή, χωρίς καθόλου περιεχόμενα, μόνο και μόνο με έναν boilerplate σκελετό για να ξεκινήσεις να γράφεις. Το αν αυτά είναι καλά ή κακά ή αν τα θέλει κάποιος είναι αρκετά προσωπικό ζήτημα και ανάλογα με το πώς έχει μάθει να δουλεύει ή πώς θα μάθει να δουλεύει. Σίγουρα όμως αυτά του δίνουν μια βάση. Και να δούμε τώρα και κάνα δύο τέτοια ακριβώς για τον λόγο. Είναι το αμέσως επόμενο πράγμα που θα συζητούσαμε. Αυτό εδώ. Λοιπόν, πώς ξεκινάω ένα boilerplate WordPress theme. Τούτα εδώ, με πρώτο και δημοφιλέστερο το underscore s, τέλος πάντων, το HTML5 plan ή το roots.io και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε μέσα τώρα στο ίντερνετ. Αυτά εδώ τα boilerplate themes δεν είναι κάτι το φοβερό, το εξαιρετικό, το απίθανο, έτσι. Είναι κάτι για να βοηθήσει κάποιον να ξεκινήσει. Τα περιεχόμενα που έχουν μέσα είναι άδεια, είναι καθαρή σκελετή. Είναι για να μάθει κάποιος να δουλεύει και όχι τόσο για να ξεκινάει κάθε φορά ένα πραγματικό project, γιατί είναι μεν καλά και πλήρη σαν σκελετή, αλλά είναι μόνο σκελετή, δεν έχουν τίποτα από πλευρά design. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και κάποια άλλα themes
τα οποία μπορεί κανείς να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει, όπως εδώ κάτω, τα λεγόμενα Think Frameworks, όπου και εδώ είναι στην ευκαιρία του καθενός το αν θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτά να τα μάθει για να τα χρησιμοποιήσει. Μερικά πολύ γνωστά από αυτά είναι το Genesis, το Headway, το Divi και πολλά άλλα, τα οποία όμως δεν είναι τόσο καθαρά και βανίλα themes, δηλαδή περιέχουν μέσα κάπως ο κώδικα και κάπως ο design και κάπως η λειτουργικότητα έτοιμη πάνω στην οποία ο developer θα πατήσει και θα κάνει τη δουλειά. Το σημαίνει ότι θα έχει κάπως η έτοιμη δουλειά έτοιμη για αυτόν, αλλά θα πρέπει να μάθει τη λογική αυτών των frameworks και να συνεχίσει να την χρησιμοποιεί με ό,τι καλά και κακά του δίνει αυτή. Οπότε, από τη μια, έχεις τα Think Frameworks, τα οποία σου δίνουν κάπως κώδικα και λιγάκι και design μέσα για να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Δεν σου δίνουν απόλυτη ελευθερία, αλλά σου δίνουν κάπωση. Και έχεις και boilerplate themes, τα οποία είναι τελείως καθαρά themes, σκελετοί, δεν έχουν τίποτα, αλλά στα οποία μεγάλο μέρος της δουλειάς θα το κάνεις εσύ, αλλά θα έχεις και απόλυτη ελευθερία. Αν δεν φαίνεται κάτι, λέγεται έχουν να τα ζουμάχνει. Λοιπόν, οπότε, για την ανάγκη που έχουμε τώρα, για το συγκεκριμένο, για αυτό που συζητάμε τώρα, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάρουμε ένα boilerplate, να πάμε σε μία από αυτές τις διευθύνσεις. Θα πρότεινα την πρώτη, γιατί είναι ένα πολύ δημοφιλές, πολύ καθαρό boilerplate, το _S, και το φτιάχνουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στο ίντερνετ, είναι πολύ γνωστοί για την ενασχόληση με τους developers, οπότε θεωρείται καλό. Όχι ότι πάντα έχουν κάτι κακό. Θα το ανοίξουμε εδώ λοιπόν να το δούμε τι μπορεί να κάνει για μας και πώς θα μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, τι κάνει τούτο εδώ λοιπόν το underscore, μας λέει ότι δώσουμε ένα theme name και εγώ θα σου φτιάξω ένα set από αρχεία τα οποία ουσιαστικά θα αποτελούν ένα ολόκληρο WordPress theme. Άδειο. Έτσι, θα έχει έτοιμα τα αρχεία με λίγο κώδικα μέσα για το κάθε ένα αρχείο, αλλά πάνω στο οποίο μπορείς να πατήσεις και να αρχίσεις να δουλεύεις. Λοιπόν, ας το κάνουμε για να δούμε τι γίνεται. Ας πούμε λοιπόν ότι φτιάχνουμε ένα theme που το λέω Φωσκόπιο 2017 στη Βίχη. Λοιπόν, του λέω να μου το κάνει generate. Το αποθηκεύω. Πηγαίνω εκεί που το αποθηκεύσει. Το ανοίγω και θα το κάνω extract στα themes της εγκατάστασης του WordPress που είχα τόση ώρα και συζητούσα και κάναμε τη δουλειά μας. Μπορείς να το κάνεις και το zip upload απευθείας, είναι το ίδιο όπως θα. Δηλαδή το έχει μία και άλλη διαδικασία, απλά τοποθετούν αυτά τα αρχεία σε εκείνο το σημείο. Δεν το ενεργοποιούν αυτόματος, έτσι απλά το τοποθετούν, το καθιστούν διαθέσιμο. Λοιπόν, εγώ έχω εγκαταστήσει την εγκατάσταση στο SES, το Bitnami, Apps, WordPress, HD Docs, είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό το κατεβατό, αλλά το ανεχόμαστε, έτσι είναι. Themes. Το κάνω λοιπόν extract εκεί μέσα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων τώρα, αν πάω στο backend του WordPress που έχω εγκατεστημένο στο Appearance Themes, έχω ένα άδειο theme διαθέσιμο. Το theme με τίτλο Foscope 2017. Είναι άδειο μέχρι και στο σημείο του ότι δεν έχετε κάνει ένα screenshot για να μου δείξει πώς είναι, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, δεν ήταν η δουλειά του να κάνει κάτι παραπάνω. Το οποίο βέβαια μπορώ να το κάνω live preview ή να το κάνω activate απευθείας, έτσι εκτό. Δεν υπάρχει κάτι να αλλάξω, άλλωστε μια καθαρή άδεια το κουκκί κατάσταση WordPress είναι αυτή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ είναι το έκανα, το κάνω activate. Και είναι active. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι το active theme. Για να δούμε τώρα τι έχει γίνει στο front-end με αυτό το active theme. Λογικά δεν θα έχει μείνει όλο τίποτα. Αναμενόμενο είναι. Έτσι, βλέπετε μόνο τα απολύτως στοιχειώδη, γιατί αυτό το θύμα αυτό που έχει μέσα είναι ένας απλός σκελετός για να αρχίσω να κάνω οτιδήποτε από το δικό μου design.
Λοιπόν, γι' αυτό κιόλας βλέπω το περιεχόμενό μου ουσιαστικά σαν να είχα κάνει πώς κάναμε παλιότερα view τον κώδικα χωρίς tables, χωρίς divs, χωρίς εικόνες, μόνο καθαρό περιεχόμενο. Ακόμη και αν πάω δηλαδή εδώ για να δω αυτό το sample page, θα δω τα περιεχόμενα του sample page. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει κάτι να λείπει. Απλά είναι τελείως γυμνά από οποιοδήποτε στυλιζάρισμα, header, sidebar. Είναι δημένο μόνο το καθαρό περιεχόμενο. Σαν να το βλέπει μια μηχανή αναζήτηση δηλαδή. Λοιπόν, φυσικά αυτό το directory βρίσκεται πλέον μέσα στο directory με τα themes μου, με το όνομα Postcom 2017 που είχα δώσει και προηγουμένως. Αν το ανοίξω τώρα αυτό το theme, θα δω μια σειρά από αρχεία τα οποία είναι λίγο έτσι διαφορετικά από τα αρχεία που είχε το 2017 που κοιτούσα προηγουμένως. Αυτά τα αρχεία είναι απλά μια πρόταση ουσιαστικά που κάνουν οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει το underscores για να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει. Σου λένε να είναι καλό σε ένα από αρχεία για να ξεκινήσει. Δεν σου λένε ότι πρέπει να έχεις τέτοια καλά single ή single PHP ή πρέπει να έχεις, ξέρω εγώ, archive PHP ή category PHP κλπ. Αλλά είναι μια καλή αρχή για κάποιον ο οποίος είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή μόνος του, είτε δεν έχει τον χρόνο για να την κάνει αυτή τη δουλειά μόνος του από την αρχή. Λοιπόν, και να ανοίξουμε ένα τέτοιο αρχείο, να ανοίξουμε ας πούμε τη single PHP. Θα δούμε ουσιαστικά ένα πάρα πολύ απλοϊκό theme. Συγγνώμη, ένα πάρα πολύ απλοϊκό template. Λοιπόν, τώρα, για να μπορέσει κάποιος να αρχίσει να δίνει σε αυτό το τόσο απλοϊκό theme σχήμα, μορφή και να κάνει τη δουλειά του, πρέπει να αρχίζει ουσιαστικά να σκέφτεται λίγο και με όρους design. Και όταν λέω τώρα εδώ design, δεν εννοώ το graphic design, δεν εννοώ το web design το, από πλευράς μόνο αισθητικής, αλλά και από πλευρά τακτοποίηση των πραγμάτων. Δηλαδή, προφανώς θα γίνει και ένα design, εφόσον μιλάμε για ένα theme from scratch, το να μην υπάρχει κάποιο design ή κάποιο οδηγό είναι λίγο δύσκολο. Αν και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παράγουν αυτά τα πράγματα, που έχουν καλή αισθητική και μπορούν να παράγουν αυτά τα πράγματα και από το μηδέν. Αλλά πρέπει να αρχίσει να υπάρχει μια τακτοποίηση σε λογικό επίπεδο. Δηλαδή, αφού θέλω να έχω ένα theme που το φτιάχνω από την αρχή, πρέπει να αποφασίσω. Έχει όντως ένα header όπως έχουν συνήθως τα site που χρησιμοποιώ. Έχει αντιστοίχως ένα footer. Έχει μία sidebar. Έχει ενδεχομένως δύο sidebar. Έχει άλλα δομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να προβλέψω και να αρχίσω να χτίζω πάνω τους. Τα δομικά στοιχεία που μου δίνει το WordPress για να κάνω αυτό το χτίσιμο είναι τα αρχεία του theme. Είναι οι sidebars, δηλαδή οι περιοχές μέσα στις οποίες μπορώ να βάλω widgets. Δεν είναι ανάγκη να είναι πλαϊνές οι sidebars. Το όνομά τους είναι sidebars, γιατί από παλιά βρίσκονταν στο πλάι, αλλά μία sidebar που μπορούσε να είναι κάλλιστα οπουδήποτε θέλει. Sidebar για το WordPress είναι οποιοδήποτε κομμάτι περιεχομένου το οποίο γεμίζουμε με widgets λειτουργικότητας. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τις sidebars, έχουμε τα widgets που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα μενού που μπορούμε να προσθέσουμε και ούτω καθεξής. Άρα σε αυτό το σημείο πρέπει να έχει αρχίσει να παίρνει λίγο σχήμα και στο μυαλό μας τι είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Το ελάχιστο αναμενόμενο που έχει συνήθως ένα site για να έχουμε και μια σύμβαση τώρα για το τι συζητάμε είναι ότι ναι, πρέπει να έχει ένα header, αναμενόμενο είναι να έχει ένα λογότυπο, ένα μενού, ένα κεντρικό σημείο για το περιεχόμενό του, ένα footer όπου κλείνει το περιεχόμενο του όμορφα και πιθανότατα μία sidebar με κάποια βοηθητικές πληροφορίες. Είναι ένα format και στο σελίδα που το έχετε δει σίγουρα εκατοντάδες φορές και είναι πάρα πολύ κλασικό. Λοιπόν, άρα πρέπει κάποιος να αρχίσει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο του πώς δομεί την ιστοσελίδα από αυτή που θα φτιάξει σε λογικό επίπεδο και πρέπει να αρχίσει να στείνει και τα εργαλεία που έχει για να μπορεί να γράψει αυτόν τον κώδικα. Ένα μέρος των εργαλείων που έχουμε αυτή τη στιγμή τα έχουμε ήδη βάλει κάτω. Έχουμε μια ελληνική εγκατάσταση WordPress, ένα boilerplate WordPress theme. Πρέπει να μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε
ετούτη εδώ η τελείως απλοϊκή εικόνα να μπορεί να αρχίσει να αποκτά σχήμα. Πλέον στις μέρες μας το να γράψει κάποιος ένα τέτοιο, το να δώσει σχήμα σε μια τέτοια σελίδα από το μηδέν είναι κάτι που δεν πολύ συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Για να μπορέσει δηλαδή κάποιος να αρχίσει να δίνει πραγματικά εικόνα σε ένα τέτοιο, film, συνήθως χρησιμοποιεί και κάποιο front-end framework. Ένα set δηλαδή από αρχεία CSS και JavaScript, τα οποία συνδυάζουν λίγο styling, λίγο αισθητική, λίγο layout, λίγο λειτουργικότητα, ανάλογα με το τι δίνουν αυτοί που έχουν φτιάξει το συγκεκριμένο framework, έτσι ώστε να έχει ένα πάτημα, μια βάση, ακόμη και για το front-end που θα χρησιμοποιήσει. Μερικά πάρα πολύ γνωστά τέτοια frameworks που υπάρχουν και πιθανότατα τα έχετε ήδη ακούσει, είναι το πασίγνωστο Bootstrap, έτσι, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά επειδή είναι πασίγνωστο, μπορώ και να μην το αναφέρω. Είναι ένα... Φαντάζομαι ότι όποιος δει κάτι φτιαγμένο σε Bootstrap, το αναγνωρίζει από χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν με τούτο εδώ το Bootstrap? Μας δίνει ένα έτοιμο set από τρόπους για να φτιάξουμε layout και για την ακρίβεια responsive layout, γιατί λέω ότι φτιάχνουμε πρέπει να εμφανίζεται ωραία και σε κινητά και σε tablet κλπ. Δηλαδή μας δίνει ένα set από εργαλεία HTML και CSS, έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο layout με στήλες, οι οποίες να προσαρμόζονται αυτόματα όταν το layout, όταν οι διαστάσεις της οθόνης της συσκευής μας μικραίνει από το desktop μέχρι το κινητό. Πιθανότατα μας δίνει και κάποια έτοιμα εργαλειάκια για να φτιαχτεί ένα slideshow, ένα καρουζέλι, δηλαδή που να αλλάζει φωτογραφίες ή κάποια tabs τα οποία να αλλάξουν περιεχόμενο μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα είναι ζήτημα καθαρά αναγκών και φαντασία για να επεκταθεί αυτό. Υπάρχουν τέτοια frameworks τα οποία κάνουν πολύ απλοϊκά και μήνυμα πράγματα στο χέρι μας για να αποφασίσουμε να τα χρειαζόμαστε. Υπάρχουν frameworks που είναι και λίγο πλούσια έως και βαριά γιατί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Το Bootstrap είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Για κάποιον που δεν ξέρει από τι να ξεκινήσει, ας ξεκινήσει από αυτό. Κακό δεν είναι. Προσωπική μου αισθητική είναι που δεν μου αρέσει. Αν σύστηνα κάτι άλλο, ένα πολύ ωραίο είναι το Foundation. Ένα ωραίο front-end framework. Αν δούμε το... Συνήθως κανείς πηγαίνει πρώτα εκεί που βλέπει τα παραδείγματα, το showcase, για να δει στο, με το μάτι τι είναι αυτό που του δίνει το συγκεκριμένο front-end framework. Όχι, στο showcase, συγγνώμη. Κάπου πρέπει να έχει ένα... Κάτω εδώ. Λοιπόν, ναι, παρακολουθήσω το site. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το Foundation, πήγα στο Develop Foundation το site και μετά στο Building Blocks, όπου εδώ μου παρουσιάζει το Foundation τα components, τα building blocks, δηλαδή τα κομμάτια, τα τμήματα εκείνα μέσα των οποίων μπορώ και μου δίνει για να χτίσω το theme που έχω. Και μου δείχνει διάφορα πράγματα, έτσι. Δηλαδή εδώ από εδώ και πέρα κανείς πρέπει να αρχίσει να ψάχνει και μόνος του. Δηλαδή μου δείχνει πράγματα που είναι ολοκληρωμένα layouts για να φτιάξω ένα blog που θέλω, για παράδειγμα, ή για να φτιάξω κάτι που να μοιάζει με το dashboard μιας υπηρεσίας ή κάτι που να μοιάζει με να έχει components τα οποία αφορούν ένα e-shop, τιμοκαταλόγους, μπάκια του CAD κτλ. Όλα αυτά είναι έτοιμα components στην περίπτωση που μπορώ και που θεωρώ ότι μπορώ να τα χρησιμοποιήσω άμεσα και να τα πάρω, να τα κατεβάσω και όντως να τα χρησιμοποιήσω άμεσα. Λοιπόν, και υπάρχουν και αντίστοιχα components για τις περισσότερες δουλειές που χρειάζεται να κάνει κάποιος στην ιστοσελίδα. Navigation, πλοήγηση δηλαδή.
να μπορεί να φτιάξει διαφόρων ειδών μενού. Containers, να μπορεί να φτιάξει διαφόρων ειδών layout. Είτε είναι tables, είτε είναι στήλες και ούτω καθεξής. Forms, πολύ συχνά χρειάζεται να έχουμε στις ιστοσελίδες forms για να στέλνουν δεδομένα στην ιστοσελίδα οι χρήστες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άλλα frameworks που κάνουν αντίστοιχη δουλειά και δεν είναι έτσι άσχημα να δείτε, είναι αυτό εδώ το Unsemantic. Αυτό είναι περισσότερο green framework, δηλαδή πιο απλοϊκό, πιο καθαρό, όπου έχει λίγα εργαλεία να σου δώσει για να κάνεις ομορφιές, αλλά σου δίνει εργαλεία για να κάνεις τη βάση μιας ιστοσελίδας, το responsive layout δηλαδή. Το skeleton, όνομα και πράγμα, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις το σκελετό μιας ιστοσελίδας. Σου λέει δηλαδή, ξεκινάει με το πώς να φτιάχνεις ένα grid για μια ιστοσελίδα. Όταν λέμε grid, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο δομούνται τα αντικείμενα μιας ιστοσελίδας, αν τα έβαζα ουσιαστικά σε ένα πίνακα με στήλες και γραμμές. Συνήθως δηλαδή, όταν φτιάχνω μια ιστοσελίδα και θέλω να τοποθετήσω τα αντικείμενά της με έναν τρόπο που και ο designer και ο developer να έχουν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, χρησιμοποιώ ένα grid. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ένα grid το οποίο είναι χωρισμένο, χωρίζει το πλάτος μιας οποιασδήποτε οθόνης σε 12 κομμάτια. Έτσι μπορώ να έχω δίπλα-δίπλα αντικείμενα τα οποία να έχουν πλάτος μία στήλη το ένα, 11 στήλης το άλλο, 2, 10, 3, 9, 4, 8 και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά μπορούν να ανακατεύονται με όποιον τρόπο θέλουν. Δηλαδή μπορώ να έχω 3 τετράδες, άρα 3 στήλες οι οποίες να έχουν πλάτος ένα τετράστιλο για κάθε μία. Ή να έχω ένα οχτάστιλο και ένα τετράστιλο. Ή να έχω οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών προκύπτει από το design. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν θα έγραφα από την αρχή με το χέρι για κάθε project. Έτσι, όσο ικανός και όσο διαθέσιμος και να είναι, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω από το μηδέν και συνήθως θα παίρνω έτοιμα από ένα τέτοιο εργαλείο. Λοιπόν, μου δίνει έτοιμα πράγματα που αφορούν την τυπογραφία της ιστοσελίδας που θα φτιάξω. Δηλαδή, μια έτοιμη, έναν καλωστημένο τρόπο για το πώς θα εμφανίζονται οι γραμματοσειρές, οι διαστάσεις τους, τα headings, οι πίνακες, οι φόρμες, τα κουβάκια. Πράγματα τα οποία δεν μου τα δίνει για να τα κρατήσω ίδια και να μην τα βελτιώσω έτσι. Δηλαδή, για να πατήσω πάνω τους και να φτιάξω ένα design code. Φόρμες, παρακάτω, λίστες και ούτω καθεξής. Πιθανότατα για κάποιον που θέλει να μπλέξει λιγότερο με τέτοια frameworks, αλλά να μάθει και περισσότερα πράγματα, ένα εργαλείο σαν το Skeleton είναι καλή η αρχή. Κάποιος που θέλει να κάνει πιο γρήγορα βήματα, αλλά αφήνει λιγότερα πράγματα στο τι θα μάθει, πιθανότατα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Bootstrap ή το Foundation. Από εδώ και πέρα, ο καθένας καταλαβαίνετε ότι δοκιμάζει και με την εμπειρία του διαλέγει τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, τώρα, από εδώ και στη συνέχεια, η ουσία είναι κάποιος να μπει στο να γράψει κώδικα. Έτσι. Η ουσία δηλαδή των πραγμάτων από εδώ και πέρα είναι έχω ένα WordPress, ξέρω τι κάνει, ξέρω τη βάση δεδομένων του είναι αυτή και τι κάνει, ξέρω το σύστημα αρχείων του, το τι είναι αυτό και τι αυτό κάνει, έχω ένα καθαρό theme το οποίο δεν περιέχει κάποια πολύ στοιχειώδη για να ξεκινήσω και άρα έχω το documentation το οποίο είναι διαθέσιμο online. Το documentation του WordPress που βρίσκεται υπό τον γενικό τίτλο Codex, το WordPress Codex. Πέρα δηλαδή από ό,τι άλλο tutorial υπάρχει online, το επίσημο documentation βρίσκεται εδώ.
Έχοντας όλα αυτά μαζί, πρακτικά μπορώ να ξεκινήσω να φτιάχνω ένα theme για το WordPress από την αρχή. Για να το κάνω αυτό, πιθανότητα να βασιστώ και σε κάποιο front-end framework όπως αυτά εδώ που συζητήσαμε προηγουμένως, το Bootstrap, το Foundation, Van Semantic και το Skeleton. Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να πω τουλάχιστον σαν πρώτη φάση. Ακούω ό,τι απορίες έχετε και αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνετε και κάποιους πειραματισμούς με αυτό που έχετε καταστήσει ο καθένας στον υπολογιστή σας για να δείτε πώς αυτό που αρχίζει και παίρνει ζωή. Μπορείτε είτε να κρατήσετε το αρχικό theme, το 2017 ή κάποιο άλλο theme από τα έτοιμα του WordPress και να αρχίσετε να το πειράζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το underscore που εγκαταστήσαμε τώρα και είναι άδειο και να αρχίσετε να χτίζετε πάνω του. Ή μπορείτε να ξεκινήσετε να γράψετε και κάτι από το απόλυτο μηδέν, ανάλογα με το τι χρειάζεστε. Αυτό το αφήνω πάνω σας. Αν θέλετε να κάνουμε στο επόμενο μισάωρο μια δοκιμή για να πειραματιστεί ο καθένας με αυτό που έχει, και θα είμαι και εγώ εδώ, θα είναι μαζί μας και άλλα παιδιά από την κοινότητα που είναι κάθε ανάμεσά σας σε στρατηγικά σημεία να βοηθήσουν, για να δούμε λίγα στην πράξη τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ακούω απορίες και πείτε μου τι άλλο χρειάζεστε για να το δουλέψετε λιγάκι. Αν κάποιος δεν έχει ιδέα τι να κάνει, η απλούστερη λύση είναι να πάρει ένα έτοιμο θύμα τα προηγούμενα και να αρχίσει να το πειράζει. Έτσι. Δεν έχει φόβο να χαλάσει κάτι, το μόνο που έχει να χαλάσει είναι το παιχνιδάκι αυτό που στήσαμε σήμερα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι να καταστραφεί ούτε στην υπολογιστή του, ούτε πουθενά. Αλλά ό,τι απορίες έχουμε θα λύνουμε ήδη. Καλή ερώτηση. Καλό θα ήταν όλοι. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσεις το Bootstrap, το Foundation ή το Skeleton, συνήθως διαλέγεις ένα. Όχι γιατί δεν γίνεται, γίνεται. Αλλά και αρχίζει να κατέβει πράγματα που μεταξύ του δεν συνεργάζονται και δεν μπορεί να προβλέψει και στιγμή πότε θα πέσει το ένα πάνω στο άλλο και να αλλάξει την εικόνα. Και αρχίζει να προβάλλει στο site στο περιλάβει γιατί δύσκολο είναι κιόλα να έχει πραγματικά ανάγκη και τα δύο. Οπότε γενικά δεν καταλήγει. Μπορεί να καταλήξει να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο framework. Αλλά ξέρω εγώ ένα τρίτο ήδη που θα γίνει να κάνει κάτι. Ένα τρίτο ήδη που θα γίνει να κάνει κάτι άλλο. Το καθένα κάνει κάτι αυτόνομο. Αλλά αυτά τα τρίτο frameworks δεν κάνουν το καθένα κάτι αυτόνομο. Κάνουν όλα κάτι για την ίδια δουλειά, οπότε κινδυνεύουμε να πέσουμε ένα πράγμα στα άλλα. Προσοχή, όχι ότι λέω ότι προτείνω, ξέρω εγώ ότι βλέπω ένα τρίτο ήδη που θα το κατεβάσουμε, θα το κατεβάσουμε και θα πει ψάχνουμε τη συνέχεια από αυτά. Έτσι, όλα αυτά συντηρητικά. Το Foundation έχει πολλά. Τα περισσότερα από αυτά σου δίνει και τη δυνατότητα να τα κατεβάσεις σε play, να μην κατεβάσεις όλα τους τα features τέτοια καλά, γιατί καμιά φορά γίνονται πολλά και σαν αρχεία. Δηλαδή, να καταλήξεις να βάλεις στο site σου, ξέρω εγώ, 50 κιλομπάιτ σε αρχεία, ενώ χρησιμοποιείς από αυτά το 1-10.
οπότε μπορείς να μετεβάσεις και να μένει. Γι' αυτό συνήθως όταν πας να κατεβάσεις σε κάτι τέτοιο, συνήθως όταν πάμε καλά στο δίκτυο και την καταπότητα όταν κατεβάσεις στις παστάρες. Θέλω αυτό, γιατί αυτό το πω. Ας πω. Πώς το βάζεις, δεν το ρίξαμε ακόμα. Όχι, για κανένα δεν ρίξαμε. Όχι, για κανένα δεν ρίξαμε. Α, το κάνω. Ουσιαστικά όλα αυτά τα framework, όπως κάνεις και τα διαβάζεις τα αρχεία του σπίτι και τα κάνεις με τον κύριο με τον τρόπο που περιμένει τους προθέσεις μέσα στο φίλο. Να δούμε ένα παράδειγμα. Ένα πράγμα που ξέχασα και εγώ να πω και να πω και τις πρόκειες που θυμάμαι τώρα. Και είναι από εσύ. Λίγο εσύ και αναπάντησε. Λίγο εσύ και αναπάντησε το φιλό. Λοιπόν, κάτι που ξέχασα να πω και όπως έχει σημασία και μέσα στην κουβέντα όπως πέρασα. Ένα από τα σημαντικά αρχεία που υπάρχει μέσα σε κάθε theme, εκτός από το βασικό stages και English PHP που είπα και το προσπέρασα, είναι το functions PHP, το οποίο και αυτό έχει ονοματολογία πολύ συγκεκριμένη και τυποποιημένη από το WordPress. Μέσα στο functions PHP, το WordPress περιμένει να βάλουμε οποιοδήποτε κώδικα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τρέχει πάντα στο theme που έχουμε, σε οποιοδήποτε request θα γίνει, ανεξάρτητα από το αν ζητείτε μια σελίδα ή ένα post ή ένα σχόλιο ή ένα page ή οτιδήποτε. Είναι ένας κώδικας ο οποίος πρέπει λοιπόν πάντα αυτός στο πάντως PHP. Είναι κάτι σαν μια δίωδος που μας δίνει το WordPress για να τρέξουμε σαν μικρά μήνυ δικά μας πλαγή ουσιαστικά μέσα στο theme. Δεν είναι πλαγή, έτσι το λέω σχηματικά εντελώς. Εκεί ας πούμε θα βάζουμε να αναλύσουμε. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε και εκεί. Κοίταξε, αν έχουμε ένα πλαγί το οποίο μας κάνει τη δουλειά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν το πλαγί κάνει κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε, τότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε εκεί. Ανοίγω λοιπόν τώρα από αυτό το Android Source, το Manchester PHP, το οποίο μας κάνει το έχω ανοίξει εδώ πέρα. Δεν το έχω ανοίξει κάτι. Λοιπόν, μία από τις αλλήλωτες του Manchester PHP του WordPress, του συγγνώμη, του theme, το σκόμι 2017 που έφτιαξα εδώ πέρα από το Underscores, και έχω σκρολάρει λίγο παρακάτω σε ένα σημείο όπου μου έχει έτοιμο έναν τρόπο για να συνδέσω ουσιαστικά αρχεία JavaScript και CSS μέσα στο theme web. Θα μπορούσα για να το κάνω αυτό να πάω απευθείας στο αρχείο header PHP, να πάω μέσα στο head και να αρχίσω να γράφω αυτά που ξέρω για να βάλω και ένα script και ένα style. Να γράφω δηλαδή script και να βάλω το script, να γράψω style και να βάλω το style. Να έχω προσθέσει τα styles που θέλω, στα narrators που θέλω και να κάνω τη δουλειά μου. Αυτός δεν είναι ένας πολύ, ας πούμε, δομημένος τρόπος, παρόλο που αν έχω και ένα απόλυτο έλεγχο και ξέρω τι κάνω, θα δουλέψει, γιατί δεν έχει κάτι κακό. Απλά δεν είναι πάρα πολύ τακτοποιημένος. Το WordPress μου δίνει τη δυνατότητα
να βάλω αυτά τα αρχεία μέσα στο φιλ με μερικές δικές του συναρτήσεις, ορίζοντας και τι εξαρτήσεις έχει το ένα τέτοιο αρχείο από το άλλο. Έτσι ώστε να μπορώ να πω ότι να δεις πρέπει να κάνω πρώτα include το αρχείο της jQuery και μετά να κάνεις include το αρχείο με το τάδε plugin της jQuery που εξαρτάται από την jQuery. Άρα να φροντίσει το WordPress να βάλει στη σειρά, με τη σωστή σειρά εξαρτήσεων, τα αρχεία αυτά. Το ίδιο και με το CSS. Για να το κάνει λοιπόν αυτό το WordPress, συνήθως όταν κλείνει το head ενός theme λίγο πριν καλείται μια συνάντηση η οποία λέγεται WP-head, στην οποία το WordPress θα πάρει εκεί και θα βάλει σε εκείνη τη θέση ό,τι εγώ πω ότι χρειάζομαι να μπει σε αυτή τη θέση. Αντιστοίχως αυτή τη συνάντηση θα τη χρησιμοποιήσουν και τα plugins που γνωρίζουν ότι το WordPress ότι κάθε theme πριν από το head καλείται μια WP-head. Έτσι λοιπόν εγώ στο functions.php μπορώ να πάω και να προσθέσω ένα action του WordPress, δηλαδή μία συνάντηση η οποία θα τρέξει από τη στιγμή που μου ορίζει το documentation που θα τρέξει. Εδώ λοιπόν εγώ ορίζω μία συνάντηση την οποία την ονόμασε FOSCON 2017 Scripts, επειδή έδωσα εγώ το όνομα FOSCON 2017. Αν δείτε, αυτή η συνάντηση βρίσκεται εδώ. Έτσι το μεγαλώνω για να φανεί. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το action λέει ότι όταν τρέξει από το WordPress το action με όνομα WP and Scripts, θέλω το WordPress να τρέξει τη συνάρτηση, τη function FOSCON 2017 Scripts, η οποία είναι αυτή εδώ. Προφανώς δεν έχω φτιάξει εγώ το developer, με έχει βοηθήσει εδώ πέρα και το boilerplate για να μην δώσει ψηλό έτοιμη. Και έχω δώσει το όνομα που θέλω. Το όνομα αυτό αφορά το πώς καταλαβαίνω εγώ το theme που έχω φτιάξει. Μέσα λοιπόν τώρα σε αυτήν εδώ τη συνάντηση, ό,τι τρέξει, το WordPress μου το λέει από το documentation του, μου υπόσχεται ότι θα τρέξει στο theme όταν κληθεί η WP Head. Ό,τι τρέξει δηλαδή τη στιγμή που το WordPress λέει ότι τώρα τρέχω το action WP and Scripts, μου υπόσχεται ότι θα τρέξει μέσα στη συνάντηση WP Head. Πώς μου το υπόσχεται, γιατί έτσι είναι ο κώδικας του γραμμένος. Έτσι είναι συμφωνία, αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία. Αν πω δηλαδή στον κώδικα της WP Head online και το τι κάνει, σε κάποια στιγμή θα δω να καλεί το action WP and Scripts. Άρα λοιπόν μου δίνει έτσι το δικαίωμα από το WordPress και τη δυνατότητα να βάλω εκεί που θέλω τα πράγματα που θέλω. Εν προκειμένου, τι θέλω να κάνω, να προσθέσω CSS και JavaScript αρχεία στο head της ιστοσελίδας. Αυτό δηλαδή που με ρώτησε ουσιαστικά προηγουμένως. Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση που έχουμε ονομάσει FOSCON 2017 Scripts, χρησιμοποιώ το API του WordPress για να καλέσω δύο συναρτήσεις. Τη μία την NQ Style, όσες φορές θέλω, και την άλλη την NQ Script, όσες φορές θέλω. Η NQ Style, αυτό που κάνει είναι ότι τοποθετεί ένα καινούριο style στη σειρά των styles που θέλω να εμφανιστούν στο χέρι του WordPress, και η NQ Script τοποθετεί ένα script στη σειρά των scripts που θέλω να εμφανιστούν στο head του WordPress. Μπορώ να βάλω πόσα τέτοια θέλω, ανάλογα με το τι είναι αυτό που κάνω, ποιο είναι το framework που χρησιμοποιώ και ούτω καθεξής. Έτσι. Δεν ξέρω αν στο απάντησα όπως περίμενες να το ακούσεις. Λοιπόν, από την μια άλλη διαφορά, γιατί να πετάξουμε. Βεβαίως, γιατί έχω αρχίσει και λίγο και κάτι χάμε. Μια άλλη διαφορά, γιατί να πετάξουμε εκεί πέρα, που συστέλει το δρόμο λίγο πιο οργανωμένα. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε να πετάξουμε συνθήκες εκεί μέσα, να το πούμε έτσι. Αν θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε ένα slider. Ο οποίος slider αυτό θα το πετάξουμε με bootstrap ή με οποιοδήποτε άλλο framework. Μπορούμε να του ρίξουμε μια if εκεί πέρα, ώστε αυτό το script ή αυτό το CSS να πετάγεται μόνο στο framework. Αν αυτό το slider δεν το έχουμε, σαν να πει. Σωστό. Ένα παράδειγμα. Σωστό.
Αυτό. Και ένα άλλο, ας πούμε, CSS framework είναι το Bulma, το οποίο ήταν έτσι ψηλόρα. Για πες και λίγο το Bul, με U. Ναι, ναι. Bul. Bulma. Έτσι. Ναι. Μπουτστραπίζει λίγο, αλλά... Α, και είναι με Blackbox αμένα. Ωραιότητα. Όχι, τέτοια frameworks είναι... Αυτά τα φίλου τόσο κάποια φορά, ρε παιδί μου, προσωπικά, δηλαδή που ναι, μπορεί, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά online, κάποια που είναι τόσο μήνυμα που έχουν μόνο ένα grid και τίποτα άλλο, μέχρι άλλα που έχουν εργαλεία όπως το Foundation να παγιέσαι να κοιτάζεις. Εδώ πρέπει ο καθένας να βρει τη δική του ισορροπία στο τι του χρειάζεται. Λοιπόν, έχει κάποιο... showcase... Ναι, έχει λίγο το μάτι. Πώς πέρασα. Πάνω εδώ πέρα, όχι το πάτε. Πώς έχετε... Okay, εντάξει, είναι θέμα και να συνηθίσεις να το διαβάσεις. Είναι και τα live, βέβαια. Άλλο, τι άλλο, τι άλλη απορία υπάρχει, ρίχνε τη φόρα, που είμαστε εδώ. Έχει δοκιμάσει κανείς να πειράξει λίγο αυτό που εγκατέστησε στον υπολογιστή του προηγουμένως. Να αλλάξει, ας πούμε, στο CSS κάποια γραμματοσύρα, να αλλάξει κάποιο χρώμα, έτσι ξεκινάς. Να κατατοπίζεσαι ουσιαστικά με αυτό που κάνεις ή έχεις κάποια συγκεκριμένη ανάγκη και αναζητάς να τη λύσεις ή πας να το πειράξεις, να το χαλάσεις, να το φτιάξεις λίγο. Ας πούμε, κάνουμε ένα πειραματισμό σε αυτό το γυμνό πράγμα που έχουμε εδώ πέρα. Ανοίξουμε το style CSS, μπορούμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχει ορισμένα πράγματα τα οποία τα ονομάζει και ο normalize. Είναι κάποιες προτάσεις για να διορθωθούν κάποιες έτσι μικροδιαφοροποιήσεις στο browser τους. Ουσιαστικά έτσι ώστε να έρθουν όλοι σε μία κατά το δυνατόν παρόμοια κατάσταση. Αυτό είναι το κομμάτι του normalize στην αρχή. Στη συνέχεια έχει σου προτείνει στοιχεία σχετικά με το typography. Θα αλλάξουμε το font family, ας πούμε, να δούμε τι θα έχει. Θα το κάνουμε. Έχει προτείνει ως γραμματοσειρά για τον body μία την default sans serif γραμματοσειρά του συστήματος. Θα την αλλάξουμε να βάλουμε μία serif γραμματοσειρά. Θα σου βάλουμε μία τζόρια. Είναι προφανές ότι αμέσως η γραμματοσειρά εδώ πέρα Alex. Να μπορούσε τώρα δεν είναι αυτός καθόλου σωστός τρόπος για να φτιάξει ένα team έτσι, αλλά είναι απλά το σημείο για να μπορεί να δει κάποιος αποτελέσματα σε αυτό που φτιάχνει, να το πειράζει και να αρχίζει να το βλέπει να αλλάζει. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να ανοίξω εδώ τον
inspector να δω πώς είναι να το πείμε να φέρει το theme, να δω ότι μέσα στο body υπάρχει ένα div που λέγεται page, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα. Να ψάξω μέσα στο style CSS, να δω αν υπάρχει αναφορά σε αυτό το page. Δεν υπάρχει αναφορά σε αυτό το page, αλλά θα μπορούσα να πάω εδώ στην περιοχή όπου στην Κιζάρια, όπως εδώ θα πω και pages. Αυτό εδώ το page, α, έχει όμως μια κλάση site, συγγνώμη, βιάστηκα. Κλάσεις και το site δεν υπάρχει. Okay. Σε αυτό εδώ το style είναι όλα μέσα στο ίδιο αρχείο, οπότε το να αναζητήσεις που πρέπει να φτιάξεις τι είναι μια υπόθεση, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πάω ψηλά να ψηλάσω κάποιο γενικό σημείο. Forms, elements. Εδώ ταιριάζει μάλλον καλύτερα. Και θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι το site, έτσι όπως είναι γραμμένο, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πάρει ένα πλάτος, ας πούμε, 1000 πίξελ. Και ας έχει ίσες διαποστάσεις δεξιά και αριστερά. Ίσως και τα 1000 πίξελ να είναι πολλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Βάλει και ένα μπαρδιά μου. Βάλουμε και ένα μπαρδιά για να φαίνει λίγο καλύτερο. Να το βάλω και πάνω κάτω για ένα μπαρδιά για να χωρίσει λίγα και από το υπόλοιπο. Λοιπόν, designer δεν είμαι με αυτό που κάνω, απλά αρχίζω και πειράζω αυτό που ήταν στην αρχή ατακτοποιητό εντελώς σχήμα και αρχίζω και του δίνω σιγά σιγά λιγάκι ένα σχήμα. Λοιπόν, σίγουρα είναι καλύτερο από πριν, προφανώς δεν είναι καθόλου αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει κανείς να αρχίσει να πειράζει τα αρχεία του φίλου και το συστήνω ανεπιφύλακτα να το κάνει κανείς αυτό σε προστατευμένο τουλάχιστον περιβάλλον. Έτσι, δηλαδή εκεί όπου δεν φοβάται τι θα συμβεί αν χαλάσει κάτι, ας χαλάσει, ας καταστραφεί αυτό, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δοκιμές κάνουμε. Και αν φοβόμαστε ότι μπορεί να το χαλάσουμε, ας παίρνουμε τακτικά backups για να είμαστε καλυμμένοι. Προφανώς για να μπορέσει κάποιο να κάνει πραγματικά δουλειά σε το WordPress team from scratch, σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ καλά εξοικειωμένος με την HTML, η οποία από πολλές απόψεις είναι μια απλή και εύκολη γλώσσα για να ξεκινήσει κανείς να μάθει, αλλά έχει πάρα πολλές μικρές λεπτομέρειες και πάρα πολλές τεχνικές για να κάνει κανείς ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ουσιαστικά είναι λίγο παραπλανητικό να τη θεωρεί κανείς απλή. Όχι γιατί δεν είναι απλή, αλλά γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος σε αυτό που θέλει να κάνει. Πρέπει κανείς να μάθει CSS. Πλέον δεν μιλάμε για CSS σε εκδόσεις. Κάποτε λέγαμε CSS 2, CSS 3. Πλέον αυτό που είχε ονομαστεί CSS 3 είναι το CSS. Είναι το CSS. Με όλα τα καλά που έχει. Είμαστε τυχαίοι γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου έχουν φιλαμιστεί αρκετά οι browsers σε σχέση με το CSS. Υπάρχουν πολλές ωραίες καινούργιες δυνατότητες όπως το Flexbox για layouts, το Grid Layout, το οποίο μας δίνει πολύ άμεσους τρόπους για να φτιάχνουμε layout σε WordPress χωρίς, έτσι ώστε να χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο τα frameworks και αυτό που συζητήσαμε, γιατί πολλές φορές αυτά τα frameworks προσθέτουν βαβούρα στο τοπικά μας. Και σίγουρα μετά την HTML και το CSS είναι επίσημο κάποιος να είναι είτε εξοικειωμένος με την JavaScript, είτε να μπορεί να γράψει και λίγο JavaScript, γιατί ένα μέρος των πραγμάτων που θα ενσωματώσει σε αυτό το theme είτε είναι JavaScript, είτε θα πρέπει να τα γράψει αυτός σε JavaScript. Άρα πρέπει να είναι και εκεί εξοικειωμένος.
Άρα μετά το PHP, έτσι η εμφάνιση εσύ στο JavaScript είναι καθά απαραίτητα για να κάνεις κάποια δουλειά από τους κάτς. Λοιπόν... Γεια σας, καμιά ιδέα. Ναι, έχω μία. Αρχικά ήθελα να προσθέσω ότι η αλήθεια είναι ότι αν θέλεις ένα ωραίο template, ένα custom template, πρέπει να έχει λίγο γνώση του developer, να έχει λίγο πιο ανεπτυγμένη advanced γνώση. Για να θέλεις είτε τώρα κάτι όπως θα έχει, να θέλεις έτσι όπως θες είναι το μηδένο. Η αλήθεια είναι ότι το WordPress είναι ωραίο γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει οπισδήποτε μπορεί να είναι developer. Μπορεί να είναι απλά τη και να πάρει ένα template και να το αλλάξει τελείως. Οπότε μπορεί να πάρει ένα template και με απλή CSS να κάνει override οτιδήποτε και να μην κλείνει πίσω όπως το λέει ανάμεσα και να γράφει να ξέρει που να γράφει και να γράφει το λιμάνι. Οπότε μια πρακτική στο να μην να έχει ένα έτοιμο template και να μην να το αλλάξει να κάνει πολύ όμορφα πράγματα είναι να μάθει απλά CSS και να κάνει αλλαγές. Να μάθεις απλά CSS και να πάρεις ένα theme που σου αρέσει και σου κάνει τη δουλειά και να το αλλάξεις τα φώτα από πλευράς εικόνας. Έτσι, χωρίς να χρειάζεται να μάθεις καθόλου εντέλει, PHP ή κάτι τέτοιο. Είναι γεγονός. Και δεν είπαμε ίσως ότι σε αυτό σε διευκολύνει το ένα στο WordPress με την λογική των child themes. Θα πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Δηλαδή, το child theme τι είναι, παίρνω ένα theme του WordPress και βασίζομαι σε αυτό και το επεκτείνω. Αλλά δεν το επεκτείνω με έναν τυχαίο τρόπο, το επεκτείνω με έναν τρόπο που να μην χαλάει το αρχικό theme. Και γιατί το θέλω αυτό, γιατί όλα τα themes συνήθως περιοδικά έχουν κάποια updates, γιατί αυτός που τα έγραψε αρχικά τα ανανεώνει και τα επικαιροποιεί. Οπότε, αν εγώ κάνω αλλαγές σε κάποια από τα αρχεία ενός theme, όταν έρθει η καινούργια έκδοση του theme και εγκατασταθεί από πάνω του, θα χαλάσει τις αλλαγές που έχω κάνει. Με το child theme όμως, έχω το αρχικό theme το οποίο μένει αναλύωτο και δίπλα του τα αρχεία που εγώ θέλω απλά είτε να του αλλάξω είτε να του προσθέσω. Έτσι, όταν γίνεται το update του theme του αρχικού, δεν χαλάει ούτε οι δικές μου διορθώσεις και επεκτάσεις, ούτε κάποια από τα αρχεία του αρχικού theme. Το να φτιαχτεί ένα τέτοιο child theme είναι τόσο απλό όσο το να φτιαχτεί και ένα κανονικό WordPress theme, έτσι, δηλαδή έχει ένα style CSS μόνο, δεν χρειάζεται ούτε καν index PHP ή κάτι άλλο, γιατί τα index PHP και το functions PHP τα έχει το parent theme. Και το child theme χρειάζεται μόνο ένα style CSS και μία οδηγία που να λέει πάνω σε ποιο theme βασίζεται. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχουμε εδώ, θα μπορούσα κάλλιστα να φτιάξω ένα Foscom 2017 child, να του βάλω μέσα ένα style CSS που να λέει ότι αυτό το child βασίζεται σε αυτό εδώ στον parent. Είναι πολύ εύκολο να το βρούμε online το τι γράφω για αυτό, είναι μια γραμμή στο CSS, στο style CSS και άρα ό,τι επεκτάσεις κάνω εδώ, σε αυτό το καινούργιο child theme, να αφήνουν να αναλύω το parent theme. Είναι ένας πρώτης τάξης τρόπος για να κάνω πειραματισμούς ακριβώς όπως αυτούς που είπε τώρα ο Γιάννης. Παίρνω ένα έτοιμο theme, είτε δωρεάν είτε πληρωμή, ό,τι θέλω, και φτιάχνω ένα child theme στο οποίο μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Και στην τελική, αν δεν μ' αρέσει, φτιάχνω άλλο child theme, φτιάχνω άλλο child theme, τα σφήνω, τα πετάω, πειραματίζομαι ελεύθερα χωρίς να υπομονώ να χαθεί κάτι. Βεβαίως, όσο πιο πολλές. Θα πάμε σε όλα τα θέματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης των frameworks? Κοίταξε, καταρχάς, ένα καλό ερώτημα όταν φτιάχνεις κάτι σε WordPress είναι καταρχάς αν χρειάζεσαι ένα έτοιμο theme ή αν χρειάζεσαι να κάνεις κάτι, ας πούμε, from scratch. Το ότι κάνουμε πράγματα from scratch τώρα δεν σημαίνει ότι θα πάμε όλοι οι άλλοι που θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε themes από την αρχή, γιατί έχουμε πάρει και μια εμπειρία ακόμη και για τα έτοιμα themes που χρησιμοποιούμε. Έτσι. Αλλά ένα βασικό ερώτημα είναι ότι χρειάζομαι ένα theme from scratch ή όχι. Θα πάω εκεί, απλά το πηγαίνω βήμα-βήμα γιατί ουσιαστικά για μένα είναι παρόμοια λογική, ρε παιδί μου. Έτσι.
Γιατί βλέπω και πολλές φορές έξω στην αγορά ότι είναι βασική έλλειψη αυτή. Το να μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τι χρειάζεται. Βλέπω ανθρώπους με έτοιμα θύμψη να προσπαθούν να κάνουν δύσκολα πράγματα και να μην βγαίνουν. Και βλέπω και άλλους να προσπαθούν να κάνουν φρόντους κράτη, κάτι που είναι τόσο απλό και θα μπορούσε σε ολόκληρο να το κάνει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είτε μιλάμε για όλο το theme, είτε μιλάμε μόνο για το front-end framework, το ερώτημα του κατά πόσο παίρνω κάτι έτοιμο ή όχι ισχύει, καταρχά πρέπει να ξέρω καλά τι είναι. Να ξέρω το εργαλείο μου, δηλαδή να ξέρω το WordPress, να ξέρω τι κάνει ένα theme όπως κάτι, τι κάνει ένα έτοιμο theme, τι κάνει το front-end framework, γιατί δεν είναι όλα ίδια. Έχω front-end framework που βγάζουν απλά ένα απλούστατο grid και έχω front-end framework που είναι σαν το bootstrap που κάνουν πέρα. Οπότε και αυτό δεν θα πατιέται με ένα ναι ή ένα όχι. Και αν θέλω front-end framework, θέλω bootstrap ή θέλω, ξέρω εγώ, ένα σκέλετο. Εκεί η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μόνο σε σώζει. Δηλαδή η εμπειρία που παίρνει από του άλλου, η εμπειρία που αποκτά και η ίδια καθώ κάνει περισσότερα πρώτη. Σίγουρα κάποια βάση σε framework χρειάζεσαι. Δηλαδή είναι ασύμφορο έξω στην αγορά να ξεκινήσει να κάνει τα πάντα from scratch. Αν αυτό είναι ένα framework που το παίρνει κάθε φορά από κάπου online, γιατί είναι κάτι που το έχει στήσει μόνη σου, γιατί ξέρει ότι έχω αυτέ τι ανάγκε, τι έχω μαζέψει, τι έχω πακετάρει και μου δουλεύουν. Και αυτό είναι πολύ καλό. Από αυτό κάνω το λέω. Ξέρω ότι έχω 10 ανάγκε, τι έχω πακετάρει σε ένα έτοιμο σημείο για να ξεκινάω από εκεί. Που αυτό το έτοιμο σημείο δεν είναι ίδιο με αυτό που είναι το Underscores. Μ' αρέσει το Underscores, αλλά άμα ξεκινούσα από εκεί θα έτρωγα μια εβδομάδα δουλειά κάθε φορά. Θέλω και ένα 10 πράγματα πάνω στο Underscores. Γιατί έτσι έχω τυποποιήσει τη δουλειά που κάνω. Λοιπόν, οπότε με την εμπειρία, ρε παιδί μου, σιγά σιγά καταλαβαίνεις. Βέβαια, ουσιαστικά τώρα δεν σου απαντάω, απλώς σου βάζω τις εκδοχές, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά έτσι είναι η σωστή απάντηση σε αυτό που θα πει. Είναι το ότι θα αποκτήσει την εμπειρία, αλλά και θα επιλέξει κιόλα. Γιατί. Είναι θέμα εμπειρίας και είναι και θέμα επιλογής. Και θα σου το πω και ακόμα πιο πίσω. Γιατί ο WordPress είναι όχι Drupal, ξέρω εγώ. Μήπως θα κάνει άλλα site με τον Drupal ή με τον WordPress. Δεν ξέρω να πάμε εκεί. Ξέρεις τι, στην τελική συζήτηση πάνω σε όλα αυτά, η δική μου απάντηση είναι ποιο είναι το εργαλείο που ξέρεις. Δηλαδή, αν είσαι μια εταιρεία ή μια ομάδα από developers ή ένα άνθρωπο που ξέρουν καλά τον Drupal και κάνουν ωραία πράγματα, η απάντηση είναι Drupal. Δεν είναι ούτε Foundation, ούτε Joomla, ούτε WordPress. Αφού το ξέρει αυτό το εργαλείο, και εντάξει, μιλάμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία έχουν μια καλή βάση, δεν μιλάμε για κάτι που είναι κακό, έτσι. Μιλάμε ότι. Όχι, δεν είναι, σου λέω. Αν κάνει κάποιο καλή δουλειά, μπορεί να την υποστηρίξει και να την βγάλει προ τα έξω, Drupal. Αν μπορεί να την κάνει με WordPress, και επειδή είσαι και στην αγορά προφανώς, ξέρεις ότι τελικά στον πελάτη δεν πουλάς. Όπως πουλάς ένα αυτοκίνητο που είναι BMW και αυτό του λέει κάτι. Το να το πουλήσεις WordPress στον πελάτη δεν σημαίνει κάτι αν εσύ είσαι ο κακός ή ο μέτριος τέλος πάντων developer που έπρεπε να κάνει, να πάρει ένα θύμα απλό και να το κάνει τη δουλίτσα του, αλλά κάνει κάτι τερατώδες. Εσύ είσαι αυτός που θα μεταφέρεις στο σύστημα την αξία του ή το σύστημα σε εσένα. Οπότε εκεί χρειάζεται την εμπειρία σου και την επαγγελματική σου υποξέρεση. Και ψυχολογία από ένα σημείο να διαβιβάζει. Και ακόμη και το να πει και κάποια στιγμή ότι όχι, ξέρεις. Δεν έχω το καλύτερο εργαλείο για την λύση. Μπορεί να μην το έχω. Τώρα τι να σου πω. Από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά από το σημείο. Γιατί εσύ σου αρέσει να μην σου πει ότι δεν έχει να γράψει το κόμπι, του άρεσε. Ισχύει. Αλλά σαν και εσά, και εγώ δεν το κλείνω. Θέλει. Και συνέχεια να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θέλει ισορροπία. Και είμαι και σεβαστό ότι κιόλα θέλει να γράψει κωδικά, γιατί για να μπορεί να κάνει και καλή δουλειά, πρέπει και να την απολαμβάνει. Ναι, δεν θα το λέω να την απολαμβάνει και λίγο. Γιατί σίγουρα ίσω μπορεί να βγάλει κάτι πιο γρήγορα με έναν τρόπο, αλλά και τη δουλειά του τον απογοητεύει καθημερινά, έχει και αυτό μια αξία. Δεν θα κάνει καλή δουλειά αν είναι μονίμως καταπιεσμένος και απογοητευμένος και δεν του δίνεις καθόλου χώρο για ενημερωτικότητα, ας πούμε.
αλλά εκεί η ισορροπίαση συνήθως καταλήγει στο τι φέρει η πολιτική της εταιρείας. Η εταιρεία κάνει, ξέρω εγώ, με αυτή που κάνει με αυτό το framework, οπότε δεν έχει και όλη την ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να υπάρχει και μια πολιτική. Ό,τι σημαίνει τυποποίηση για κάθε για μια εταιρεία. Μπορεί η τυποποίηση να είναι απόλυτη ελευθερία, αλλά με κάποια συγκεκριμένα εργαλεία. Γιατί εσύ θα φύγεις και θα έρθει κάποιος άλλος στην εταιρεία και τι θα κάνει αυτός, θα φέρει ξανά τους τρόπους ο ίδιος. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική τελικά. Τέλος πάντων, κουβέντα κάνετε, δεν είναι. Ποιος είχε την άλλη. Λοιπόν, μια ερώτηση. Για το site. Για παράδειγμα, έχετε δημιουργήσει εσείς ένα θέμα. Και εγώ, κάποιο βίντεο που θέλω που έχετε φτιάξει εσείς, θα χρειάζεται πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να κάνω. Θέλω να ρωτήσω το site, γιατί είναι και το παράδειγμα πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει κάποιο στο χρόνο του site, αυτό που θα φαίνεται έξω, να αναφέρω ότι είστε και ο δημιουργό εσείς ή χρησιμοποιήσατε το τάδε θέμα. Κοίταξε, δεν υποτίθεται θέμα το αν πρέπει ή όχι, γιατί αυτά τα δύο πάνε δίπλα-δίπλα αναγκαστικά, δεν μπορούν να δουλέψουν αλλιώ. Δηλαδή για να δουλέψει το child team πρέπει να υπάρχει, όπως έχουμε εδώ. Πρέπει αυτά τα δύο να είναι δίπλα-δίπλα στο ίδιο directory και μέσα στο child team λέει ότι χρησιμοποιεί αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί και το ίδιο το WordPress να το χρησιμοποιήσει. Ενώ στο ίδιο το θα μπει ένας επισκέπτης παράδειγμα και θα δει το site μου. Όχι, εκεί δεν υπάρχει. Εκεί αν θα πρέπει να φαίνεται, γιατί εντάξει, φαίνεται μέσα στα αρχεία και όντως και στο CSS. Όχι, και ούτως ή άλλως ό,τι WordPress γράφεται πάνω στο WordPress ουσιαστικά για να είναι, και τώρα αρχίζουμε λίγο για θέματα αδειών, πρακτικά είναι εκ των πραγμάτων open source. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων open source, δεν είναι επιλογή σου το αν αυτό που θα γράψει, αυτό που έγραψα τώρα εδώ πέρα και γράψαμε μαζί εδώ, είναι open source τελείως. Όχι επειδή το είπα εγώ, δεν μπορώ να μην το κάνω έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν έχει και κάτι πολύ διαφορετικό. Τώρα, αν εσύ χρησιμοποιείς ένα theme που έχει ένα copyright που λέει ποιος το έγραψε και εσύ το έβγαλες το copyright και η άδεια λέει ότι δεν έπρεπε να βγάλεις το copyright, το copyright είναι άλλο θέμα από το, την άδεια. Λοιπόν, μάλιστα, άλλες ερωτήσεις. Εντάξει, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε καθόλου ιδέες. Μπορούμε.